Γάμας. Αυτά είναι ωραία. Δεν είναι πολύ μακριά. Όχι. Τα πιζά... είναι πολύ... Σήμερα είναι μεγάλη μέρα όμως, κυρίες και κύριοι. Γιατί... Πάρα πολύ. Γιατί γιορτάζει το γυναικείο το γένος. Και το... Όχι το γυναικείο γένος, ναι. Το γυναικείο γένος δύσκολο να γιορτάζει, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Γιορτάζουν οι γυναίκες σήμερα. Ξέρεις γιατί? Για η μέρα της γυναίκας. Όχι, ρε. Έχει γενέθλια σήμερα. Δύο γυναίκες έχουν γενέθλια σήμερα που ξέρουμε. Δύο σημαντικές γυναίκες. Η Μόνικα Μπελούτσι. Για άλλους λόγους. Και η Γεωργία Λινάρδου, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής μας. Για άλλους λόγους. Γεωργία, χρόνια πολλά, ρε. Μπράβο. Η αυτοκράτηρα αυτή τη εκπομπής έχει γενέθλια. Μα σε χαίρονται όσοι αγαπάνε. Μπράβο. Να σε καλά, μπράβο. Να χαίρεσαι την κοράκλα. Λοιπόν, η Γεωργία γενέθλια σήμερα. Ναι. Η Μόνικα Μπελούτσι, διάβασα το πρωί. Ότι πόσο γίνεται η Μόνικα Μπελούτσι? 58. Τη Γεωργία δεν τη ρωτάω γιατί φοβάμαι τη σφαλιά. Γιατί θα πάμε, θα έχουμε θέμα. Η Γεωργία είναι και μικρό παιδί, έτσι. Κοριζόπουλο. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ είμαι, θα. Τι 30. Γίνεται? Τελειώνει σήμερα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι ωραία μέρα σήμερα που είναι Παρασκευή, πρέπει να σου πω. Τις δόσεις τις πλήρωσες φόρος εισοδήματος. Όχι, όχι, όχι. Μου τις έστειλε ο λογιστής εχθές το βράδυ. Άμα είδες λοιπόν. Μου τις έστειλε. Γι' αυτό σου λέω. Οπότε μην χαίρεσαι. Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου στιγμή? Όταν έρχεται το mail με τις δόσεις. Και παίρνω τηλέφωνο τον Πασχάλη. Πασχάλη μου, τι κάνεις? Λέει, μην βρεις, δεν φταίω εγώ. Φταίς εσύ, εγώ φταίω που πληρώνω όμως. 30 έχεις λεφτά να πληρώσεις? Όχι. Μα είδες λοιπόν. Πας την πρώτη... Θα καβαλήσουμε λίγο, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Ναι. Καβάλα το ένα, καβάλα το άλλο γιατί είμαστε... Να σου πω κάτι, γιατί το λες αυτό και έχεις δίκιο τώρα. Ναι. Άκου τώρα, έρευνα της Ελστάτ. Γιατί λέμε για δημοσκοπήσεις, λέμε για το τι κάνουν και τα λοιπά. Και θα έχουμε σήμερα και τον Δημήτρη Μαύρο εδώ στο στούντιο. Βέβαια. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη δημοσκόπηση, τη δική μας εδώ, την σύνθεση όλων των δημοσκοπήσεων, των δημοσκοπικών, αλλά σε βάθος. Μαζί με συναδέλφους. Τις αθέατες πλευρές θα δούμε. Θα αναλύσουμε δηλαδή τα κομμάτια. Τα ποιοτικά. Τα οποία έχουν σημασία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέει η Ελστάτ, χθες θα διαβάζω, παιδιά, δεν τα θυμάμαι και απ' έξω, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα της Ελστάτ, 6 στα 10 ευρώ πάνε σε διατροφή και ενίκιο του κόσμου. Ναι. Πρόσεξε όμως. Το 20% των φτωχότερων δαπανά περισσότερο από τους άλλους για διατροφή και ενίκιο. Είναι ακριβό, δίνουν περισσότερα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι. Σε σχέση με το εισόδημά τους. Σε σχέση με το εισόδημά τους. Ναι, γιατί αυτά είναι ανελαστικά. Α, μπράβο. Άρα οι δαπάνες σχετικά αυτό, ανελαστικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι, μην το πω φτωχοποίηση, είναι βαριά κουβέντα, πλησιάζει όμως, φέρνει στον κόσμο να έχει τα ανελαστικά που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, να κόβει από όλα τα άλλα όμως. Φυσικά κόβει. Από τη διασκέδαση, από τις βόλτες, από τα ρούχα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, μην ξεχνάμε ότι έχουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Με τις ανατιμήσεις λοιπόν εδώ στα προϊόντα που θα δούμε σε πολύ λίγη ώρα με τον Σπύρο το Φρεμεντίτη, αντιλαμβανόμαστε δημιουργείται ένα κοκτέιλ στον κόσμο που δεν μπορεί εύκολα να το αντιμετωπίσει. Και έρχεται η Ευρώπη τώρα. Όλο αυτό είναι απότοκο βέβαια της ενεργειακής κρίσης. Σωστά. Έρχεται η Ευρώπη και τι σου λέει, κύριε Δημήτρη μας. Τι σου λέει? Τα είδες χθες την κυρία την Ευρώπη. Δεν το δέχεται, λέει, την πρόταση των 15 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα μέσα σε αυτές που υποβάλλει πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Γενικός πλαφόν, ξαναλέω. Δεν τη βάζει καν σε κουβέντα. Την έχει, λέει, στο παράρτημα από πίσω. Γερμανοί, Ολλανδοί, Σουηδοί αυτοί. Και οι Δανείοι που είναι παραγωγή ενέργεια. Οι Βόροι. Λοιπόν, έρχονται. Για λοιπόν... δύο λόγους, λέει. Για πες τους. Ο ένας λόγος είναι ότι φοβούνται ότι αν βάλουμε πλαφόν, αν βάλει η Ευρώπη πλαφόν, δεν θα βρει προμηθευτές. Ναι, δεν θα βρει. Και σου λέω, πουλάω στην Κίνα. Εγώ όσο θέλω. Ναι, ακριβώς. Άμα μου λες ότι εγώ πλαφόν σου δίνω τόσα την... τον τόνο, δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έλεγε εσύ, θα πάνε αλλού. Στην Ινδία κτλ. Μπράβο. Το δεύτερο είναι ότι αν βάλεις πλαφόν, λέει, τους αποθείς από το να κάνουν οικονομία. Τους αποθείς από το να ακολουθήσουν πολιτικές εξοικονόμησης. Αυτά λένε οι Γερμανοί. Στο εσωτερικό βέβαια δίνουν 200 δις για αυτό. Οι Τίμα. Γερμανοί, οι οποίοι στο εσωτερικό, καλά αυτό που λέει ο Δημήτρης, βάζουν πλαφόν στη λιανική. Εντάξει. Έρχεται και σου λέει, δεν θα πληρώσει ο Γερμανός φορολογούμενος παραπάνω. Ο Ευρωπαίος όμως είναι μην πω. Έτσι, όχι. Οι υπόλοιποι. Ο Γερμανός λέει, εγώ να πληρώσω για πλαφόν δικό μου. Για του Έλληνα πλαφόν εγώ δεν πληρώνω. Ναι, σωστά. Πάλι. Α, είδες λοιπόν. Πάλι. Όχι ότι έχει δίκιο. Όχι, ναι, αυτό αλλά λέει. Αλλά θέλω να σου πω τι λέει, για να καταλάβεις τη λογική τους. Αυτό λέει. Σου λέει, ίσως, να πληρώσω εγώ πλαφόν για μένα, μάλιστα, να βγάλω 200, δεν θα τα δώσω. Για τον Ιταλό, όχι. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι. Αυτή είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Σωστό είναι αυτό, αλλά άμα σου έλεγα και εσένα να πληρώσω για το Σουηδό, θα έλεγε εγώ.
Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Εμένα μου θυμίζει τα παλιά να μην πληρώσουμε εμείς για τα. Επειδή οι Έλληνες είναι σπάταλοι, έτσι. Αυτά μου θυμίζει εμένα τώρα αυτό. Αυτή τη λογική μου θυμίζει τώρα. Όταν οι Γερμανοί έχουν πρόβλημα όμως, τρέχουν στην Ευρώπη. Που δεν έχουν πρόβλημα γιατί είναι πολύ δυνατοί. Τότε θυμούνται την αλληλεγγύη οι Γερμανοί. Και οι κάθε Γερμανοί. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Δύο παρασκήνια υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Το ένα παρασκήνιο είναι ότι εχθές επρόκειτο η κυρία Φόντεν Λάιεν ήταν στην Αθήνα για να μιλήσει σε ένα οικονομικό φόρουμ. Μίλησε, είχε ανακοινωθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δείπνο. Την έκανε. Φαΐ, γεια σας, έφυγε. Την έκανε. Δεν ξέρω ποιος θα κύρωσε. Είχε δουλειά, λέει τώρα. Ξέρω. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα κύρωσε. Ποιος από τους δύο. Λένε ότι ακύρωσε αυτή γιατί είχε δουλειά. Ναι, γιατί είχε δουλειά, λέει να πάει στις Βρυξέλλες. Προέκυψε να πάει τα παιδιά στον παιδικό σταθμό, ξέρω εγώ. Στο... Ναι, κάπου ρε παιδάκι. Ναι, είχε μια δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα το παιδί και δεν μπορούσε. Ναι. Ο άλλος δεν μπορούσε να την πάει, το πάει αυτό. Δεν γίνεται άμα δεν μπορούσε. Δεν κατάλαβα. Λέω έτσι. Τώρα εγώ. Ναι. Λέμε. Λοιπόν, δεν πήγε. Ενδεικτικό ενδεχομένως. Δεύτερο, αναβλήθηκε η ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Αυτό άλλο, αυτό έπαθε ο Ισπανός COVID. Ναι, ναι, αλλά έπαθε COVID, λέει, ότι έκανε πάλι τεστ και βγήκε θετικός. Μετά τις ανακοινώσεις που έλεγαν οι Γάλλοι τις διαρροές, θα βγάλουμε ανακοίνωση κατά της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί είναι ένας βασικός προμηθευτής όπλων των Τούρκων. Να σου πω τώρα. Μην είμαστε τόσο πολύ συνωμοσιολόγοι. Τα λέω. Ότι ακυρώσε μια ολόκληρη σύνοδο για να μην βγει ανακοίνωση για την Τουρκία. Δεν το ξέρω. Α, το θεωρείς απίθανο. Μου φαίνεται ότι δεν ακυρώθηκε μια ολόκληρη ευρωπαϊκή πολιτική για να μην βγει μια ανακοίνωση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η Ισπανία απέναντι στον Ερντογάν έχει δείξει μια συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια η οποία δεν είναι. Δεν λες και ότι είναι και καταγγελτική. Μην είστε μουρμούριδες, ρε παγάσες. Παλιά λέγανε για τους Γερμανούς. Ναι. Βγαίνει ο Νταβούσογλου και λέει: πήγα και είδα τη Γερμανίδα. Ναι. Και την έβρισα. Και μόνο λέει που. Όχι, της έδωσα ένα μάθημα, λέει. Όχι, ναι. Πριν από αυτό όμως τι είπε. Είπε ότι αυτή εξέφρασε όλες τις ελληνικές τέτοιες. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Το είπε. Παλιά λέγαμε για τους Αμερικάνους. Τώρα είναι εδώ. Λέμε αυτό. Το State Department κτλ. Τώρα λέμε ναι, εντάξει, αλλά οι Ισπανοί. Εντάξει. Οι Ισπανοί δεν πουλάνε όπλα, οι Ισπανοί στην Τουρκία. Πολλά. Θα μου πεις και οι Γερμανοί πουλάνε. Εντάξει, σωστά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα κομμάτι του παρασκηνίου, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια γενικότερα. Τώρα, ο Ερντογάν, αυτά που λες ο Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου από χθες πάλι βγήκε στα κανάλια και βγήκαν δηλώσεις πάλι ο Τσαβούσογλου, ο οποίος λέει ότι ξεχύλισε το ποτήρι, πρέπει να πάρουμε μέτρα, θα εξοπλίσουμε την Κύπρο, θα τα δούμε στη συνέχεια με τη Μαρία Ζαχαράκη. Δηλαδή, ξεχυλώνει μια ρητορική ένταση και βγαίνει ο Ακάρ, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ο οποίος λέει ξαφνικά ο Ακάρ, ο οποίος ήταν, συγγνώμη, ο ιεροκήρυκας της επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας, και έρχεται και σου λέει ο Ακάρ, όχι, λέει, η θάλασσα, το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης, λέει. Να μοιράσουμε τον πλούτο, λέει, και να τα βρούμε και λίγο ειρηνικά. Κοίταξε τώρα, με αυτά και με αυτά τώρα. Ξέρεις μια παροιμία που λέει: έριξε ένα τρελό μια πέτρα στο πηγάδι και πέσαν 30 γνωστικοί να τη βγάλουνε. Ναι, αυτό δίκιο. Παθαίνουμε τώρα. Έχεις δίκιο, δίκιο έχεις. Έτσι πάει. Να πούμε ότι σε αυτό το επίπεδο. Άλλο τίποτα, άστο ελληνοτουρκικό, δεν θέλω άλλο. Εντάξει, δεν θες άλλο. Δεν θέλω άλλο. Θα το λέμε μια ώρα τώρα. Δημοσκόπηση. Είχαμε δημοσκόπηση χθες. Βέβαια, είχε δημοσκόπηση χθες για το Μέγκα. Μέτρο ανάλυσης. Τι λέει η δημοσκόπηση. Επιβεβαιώνει όλες και οι υπόλοιπες. Μωρέ. Περίπου ό,τι λένε και οι υπόλοιπες. 10,4% η διαφορά στην εκτίμηση, ψήφου. Ναι, αυτοί δεν έχουν πρόθεση, έχουν εκτίμηση ψήφου. Εντάξει, ναι, okay. Εκτίμηση ψήφου σου λέει. Ναι. Λοιπόν, από 1η-9η που έπεσε στο 9,2 η διαφορά, εκεί ήταν το φόρτε των υποκλοπών. Ναι. Γινόταν χαμός με τις υποκλοπές. Έχασε το Πασόκ 0,7% από τότε. Είναι στο 15% περίπου το Πασόκ. Και επανήλθε η Νέα Δημοκρατία στα επίπεδα που ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τσίμπησε λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Με παγιωμένη αυτή τη διαφορά. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία, σε ποιο ποσοστό? Γύρω στο 35, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Το έχω σημειωμένο, γύρω στο 35. Στην εκτίμηση. Εντάξει, εκτίμηση. Έτσι. Είναι η εκτίμηση. Ξαναλέω. Αυτόν είναι η πρόθεση ψήφου των αλλωνών. Λοιπόν, η οικονομία, ακρίβεια, ενέργεια, εξωτερική πολιτική με την Ουκρανία, ανεργία τα βασικά. Για εξού και αναγιγνώσκεται από κάποιες εφημερίδες όπως τα Νέα, παραδείγματος χάρη, τέλος οι υποκλοπές, με την έννοια ότι δεν απασχολεί δημοσκοπικά πλέον οι υποκλοπές, με την έννοια ότι φαίνεται ότι ό,τι ήταν να χάσει, αν δεν προκύψουν άλλες αποκαλύψεις ή οτιδήποτε άλλο. Δεν χάσει, έχασε. Φαίνεται... Όχι, δεν έχασε τελικά. Τελικά δεν έχασε. Τέλος πάντων. Δεν είπα εγώ ότι... Το θέμα, η ανάγνωση αυτού του πράγματος είναι πόσο θέλει η Νέα Δημοκρατία, λέει, θέλει την αυτοδυναμία στη δεύτερη Κυριακή. Πόσες μονάδες θέλει. Θέλει 37%, 37,5%. Λοιπόν, εκεί. Αυτό, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι τώρα. Α, κοίταξε να δεις εδώ. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Αν πάει 34-35 την πρώτη,
Θα έχει αφήγημα και θα λέει δύο μοναδούλες. Θέλω να ξεμπλέξουμε, να έχει κυβέρνηση ο τόπος και λοιπά. Δεν θα έχει μόνο αφήγημα, θα έχει πίεση τρελή που θα δεχτεί κυρίως το ΠΑΣΟΚ και τα μικρότερα κόμματα. Εάν είναι αυτά, θα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεχτεί. Θα υπάρξει μια τρελή πίεση για να πάνε στην αυτοδυναμία, αν είναι σε επίπεδο τόσων μονάδων που λες. Λοιπόν, λέω, να. Όχι, ναι. Αυτό λέμε με βάση την εντάξει, έχουμε χρόνο, έχουμε μπροστά μήνες. Δεν ξέρεις πολύ. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος πολιτικά ο χρόνος, ο συγκεκριμένος για να το... Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στην Εξεταστική της Βουλής. Για τις υποκλοπές. Ναι, okay. Ναι, είναι το θύμα της υπόθεσης, το οποίο κλήθη να καταθέσει. Κάτσε σε κάτι τροπολογία στο ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει το στάτους, δηλαδή να περάσει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Να τα πούμε στον κόσμο. Ασχολούνται όλοι με αυτό. Παιδάκι μου, να μην το πούμε. Ζητάει επίσης να υπάρχει ενημέρωση για την ΕΔΑΕ. Τι συζητά περισσότερο, τις υποκλοπές ή την Πανεπιστημίου Πολύ. Την Πανεπιστημίου Πολύ. Πες μου, σε 10 παρέες που δέκες, τι συζητάνε. Την Πανεπιστημίου Πολύ. Όπου εκεί άλλο αυτό. Στην Πανεπιστημίου Πολύ, έτσι. Ο καυγάς είναι πώς μπήκε η αστυνομία μέσα, αν καθυστέρησε, που είναι θέμα. Α, τώρα λέμε κακώς άργησε. Ναι, αυτό. Ναι. Όταν πρωτομπήκανε, λέγαμε έσχος. Τι γιουρούς είναι αυτό. Τι γιουρούς είναι αυτό. Σπάγανε τις πόρτες. Πού είναι τα παλικάρια που είχαμε βγάλει τις πρώτες μέρες τώρα. 52. 52 είναι καταζητούμενοι. Το θέμα ξέρεις ποιο 52 είναι. 52 και έχουν πιάσει 33. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει εγώ, αυτό συζητάγαμε και το λέω και το φωνάζω καιρό, τώρα μπορώ να κάνω λάθος, ναι. Πρέπει να έχουμε μια κοινή λογική στα πράγματα. Κοινή λογική, μια μέση κατάσταση. Δεν χρειάζεται ούτε να έχουμε τίγκα στην αστυνομία στα πανεπιστήμια, ούτε να βλέπουμε αυτά τα χάλια. Όμως κυρίως να βλέπουμε αυτά τα χάλια. Λοιπόν, θα σου και πω, να σου πω... κάτι. Ναι, συγγνώμη, μια κουβέντα θα πω μόνο. Και ο Θεοδωρικάκος είπε ότι από το 18 υπήρχαν πληροφοριακά δελτία για το τι γίνεται. Το γυρίσαμε τώρα και λέμε ότι αργήσαν να μπουν. Ρε παιδί όχι, γιατί λέω εγώ, άμα που πούμε αστυνομία στα πανεπιστήμια, γίνεται τη κακομοίρα. Ναι, έσκο, γίνεται. Τροπή, που... Γίνεται. Λοιπόν, γίνεται. Λοιπόν, και πολιτικά, ότι έτσι. Τύποι ήταν η συμμορία με τα Καλάσνικοφ. Έτσι η λέγεται. Η οποία είχε συλληφθεί το 11, κάνανε 2-3 χρόνια μέσα και γυρίσανε. Η συμμορία με τα Καλάσνικοφ είχε ανέβει στο μπαλκόνι μου εμένα. Αλήθεια. Είχε ανέβει στο μπαλκόνι μου. Ναι. Πρώτος όροφος είμαι. Ναι. Ανέβηκε στο μπαλκόνι. Είδε ότι είχα συναγερμό, είδε ότι το διπλανό διαμέρισμα ήταν ανοιχτό. Ναι. Δηλαδή για τύχη δική μου και για τύχη Αταλουνού. Μπήκε στον άλλον. Ναι. Μπήκε στον άλλον, ο οποίος ξενυχτούσε ο άνθρωπος. Ήτανε 2 η ώρα τη νύχτα και έβλεπε τηλεόραση καλοκαίρι. Ναι. Περάσανε από τον μπαλκόνι μου, αφήσανε και ένα σακ βουαγιάς που είχαν για κλοπημαία, είχαν 5-2-3. Αφήσανε το ένα. Περάσανε δίπλα στο Μάκη, πέθανε ο συγχωρεμένος ο Μάκης. Καλή του. Τέλο πάντων, ναι. Λοιπόν, τον ευρήκανε εκεί που κάτανε στην Πολυθρόνα, από τον μπαλκόνι μου. Ναι, δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τον εδέσανε, τον επλακώσανε, δέσαν τη γυναίκα του, του κλειδώσανε στο μπάνιο, αδειάσαν το σπίτι, πήραν και τα μάξι και φύγανε. Οι τύποι αυτοί τώρα στην Πανεπιστημία πολύ ήταν. Τι να σου πω τώρα. Τι να πει, τίποτα δεν μπορεί να πει. Δεν ξέρω τι να πω. Και... με πήραν τηλέφωνο στο Μέγκα έμεινα τότε και μου λέει, έλα γιατί είναι αστυνομία, αν ήθελα να μπει στο σπίτι. Ναι. Λέω, τι θέλει. Γι' αυτό. Και μου λέει, άστο, τώρα δεν θέλω να σας τρομάξω. Όλο το κάγκελο σου, να. Μου λέει, είναι γεμάτο από τα αποτυπώματά τους, τα οποία μάλιστα μου λέει λίγο μπερδεμένα, δεν ξέρουμε τι. Τους ξέρανε δηλαδή ήδη. Ας πούμε, τους πιάσανε μετά από ένα μήνα, τους πιάσανε. Παιδί μου, τότε. Το θέμα... και ξανά βρεθήκανε στην Πανεπιστημίου Πολυτύπη. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ο τύπης, είναι ο πώς το λένε τον πρώτο, τον αρχηγό. Ο Έσκο. Ο Έσκο. Έσκο. Ο Εσκομπάρ. Ναι. Λοιπόν, ο υπαρχηγός, αυτός φαίνεται που ήταν με την αστυνομική, ναι. Είναι ο Τίτης ή ο Τίπης. Όχι, ο Τίτη είναι ο Έσκο. Ο Τίτη είναι ο Έσκο. Είναι το παρατσούκλι, είναι δύο παρατσούκλια. Ο Τίτη και ο Έσκο. Τέλος πάντων. Ο υπαρχηγός, λοιπόν, ναι. Είναι αυτός που είχε γαζώσει τον άνθρωπο που πήγαν να του κλέψουν τα μάξι και τους βγήκε έξω και φώναξε και τον γαζώσαν, το 12. Λοιπόν, αυτός είναι. Και χθες πήγε ο θείος του, λέει, ο θείος στον Ευαγγελισμό. Ναι, και στον Ευαγγελισμό τον έψανε. Ναι, και έγινε και μία σύλληψη. Δεν ξέρω αν σύλληψη είναι προσαγωγή. Τι γίνεται, ρε. Προσαγωγή. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτά πρέπει να βρούμε ένα κοινό τόπο απέναντι στο έγκλημα και θα πρέπει χωρίς, ξαναλέω. Δεν λέει, εσάς αρέσει η πανεπιστήμια, να είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Όχι, ούτε εμένα. Αλλά προτιμώ να μπαίνει η αστυνομία παρά να είναι ο πρεζέμπορας από πάνω. Αν το έχει κάνει ο άνθρωπος, να δει, θα πει η δικαιοσύνη, δεν θα πούμε εμείς. Αλλά προτιμώ. Σε επίπεδο τρομάζει το παιδί μου που μπαίνει κάποιος ή να ζει το παιδί μου με από πάνω τον τέτοιον. Με όπλα και δεν ξέρω τι. Εάν εκλείψουν αυτά,
δεν θα υπάρχει ανάγκη να μπαινοβγαίνει αστυνομία μέσα. Καλά, έχεις δίκιο. Και δεν είναι και στις θέμα... εστίες, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στο αυτό, μπαίνε, σε, στην Κύπρο. Όχι. Μπαίνει αστυνομία μέσα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πριν το. Γιατί είναι... πιστεύεις ότι. Εγώ δεν πιστεύω στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή. Ναι, εσύ το λες, πιστεύω το ότι περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει. Παραλύσει. Με αυτό το κλίμα που υπάρχει, yeah. Παραλύσει. Yeah. Θα γίνει χαμός. Αλλά. Όχι. Θα σου πω όχι άμα μπαίνει με εισαγγελέα όμως να λένε γιατί. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Δεν είναι κατά, παιδί μου, και πριν. Και πριν. Δεν χρειάζεται το άσυλο, η κατάργηση του ασύλου, όπως το περιγράφεται τώρα. Ποιο άσυλο. Παιδάκι μου, είναι κακουργηματική πράξη. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Πάντα έμπαινε η αστυνομία, θα μπορούσε να μπει μέσα. Ποτέ δεν έμπαινε. Στιγμή. Αλλά δεν έμπαινε ποτέ. Ποτέ. Γιατί είναι άβατο. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Λέει αρχέ. Σουριστήκαμε. Έχουμε οργή, ρε. Διότι χθε ήσουν three days. Είναι γοητεία, να ξέρετε. Γοητεία. Το ελαφρύ αξίριστο είναι. Είναι γοητευτικό. Είναι ερεθιστικόν. Είναι υπόσχεση. Υπόσχεση ακούω. Υπόσχεση. Είπε χρόνια πολλά στην αρχισυντάκτριά μα, ρε Σικλέαρχε. Να τα πούμε τώρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Γεωργία μα, πολύχρονη. Και πάντα χαμογελαστεί. Να, ορίστε. Αυτά είναι. Όσο γι' αυτό μην ανησυχείς. Γελάει. Άμα έχει εμά στο στούντιο, είναι δυνατόν η Γεωργία να μην γελάει. Έλα, λοιπόν, τι γίνεται. Δούμε λοιπόν στα του καιρού. Βλέπω εκεί, εκεί που έχουν ανατιναχτεί οι αγωγοί, βλέπω κακοκαιρία και δεν μ' αρέσει. Είναι οι φυσαλίδες. Ναι, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει αέριο, έχει κακοκαιριά. Κακό. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ιταλία οργανώνεται πάλι ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα μας απασχολήσει την Κυριακή. Θα δώσει βροχές, αλλά πριν φτάσουμε στην Κυριακή θα έχουμε πολύ ζέστη αύριο και αυξημένη σχετική υγρασία. Που σημαίνει θα έχουμε και τοπικές ομίχλες, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, νοτιάδες. Και από την Κυριακή σιγά σιγά θα πάρουμε μια ανάσα, θα αρχίσει να υποχωρεί η υγρασία. Με βροχές όμως και σιγά σιγά θα έρθουν και οι βοριάδες. Πάμε όμως να δούμε τα τη σημερινή ημέρα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, στον επόμενό μας χάρτη. Μπορούμε, θα παρατηρήσουμε ευθύς αμέσως ότι η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σήμερα σε πολλά έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα. Κάποιες βροχές θα έχουμε προς τα βορειοδυτικά, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Ο νοτιάς... Εκεί στην Κέρκυρα τους έχει λιώσει. Τους προς έχει την Κέρκυρα, μέρες, ρε φίλε. Τους ρίχνει, τους ρίχνει. Γι' αυτό έχει πρασινάδες εκεί, ρε φίλε. Γι' αυτό έχει πρασινάδα πολύ. Ο νοτιάς κυριαρχεί πάλι σε Ιόνιο και Αιγαίο και είναι και το αίτιο για την αυξημένη σχετική υγρασία και θερμοκρασία κοντά στους 28-30, τοπικά και 32 βαθμούς. Αυξημένες θερμοκρασίες. Ρε εσύ, Κλέρ, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να πάρεις όλα στα Χανιά, βάλεις τον ήλιο. Μπορείς να τον βάλεις, να τον βάλεις εδώ στα Κύθυρα. Να μην τα κρύψεις όμως. Όλο πάνω στο καμπουράκι τον βάζει. Θα το βάλουμε στη θάλασσα Κυθύρων, λίγο πιο νότια. Για να φαίνεται λίγο, δηλαδή να φωτίσει ο τόπος. Εχθές είχε ένα σπράκι εκεί, αυτό πάνω στα Αντικύθυρα. Τα κακό. Στα Αντικύθυρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν φαίνεται να έχουμε βρω και στα Κύθυρα. Το Τσιρίκο, άκου να σου πω. Εγώ είχα πάει στο Τσιρίκο και είχα κάνει διακοπές πολλά χρόνια πριν. Και στους σεισμούς δεν είχες πάει, ρε, τι θυμάμαι. Στους σεισμούς είχα πάει, το εντάξει. Τα κατάσταση ήταν αυτή. Εγώ είδα τίποτα τότε. Όχι. Στο σεισμούς. Είδες όμως το χωριό της γυναίκας μου εκεί. Μην εκεί, το λες. Εκεί που έπεσε το καμπαναριό το χωριό της γυναίκας. Μην τα λες αυτά, θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, ωραίο χωριό. Ωραιότατο. Θα μητάτε. Το καμπαναριό ακόμα έτσι είναι. Έτσι είναι. Όχι, ρε, εσύ. Τι να σου λέω. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Είχα πάει, πολύ ωραίο ήταν, είχα δει και τον Μπαρμπαγιάννη τον Καψί τότε. Ναι, 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 ναι. Και κατέβαινε που είχε, χρόνια κατέβαινε. Που είχε το... Την Τράτα. Την Τράτα, και, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα είναι ευκαιρία να ξαναπάω. Ναι, θα έρθεις. Με του τον δω. Εννοείται ότι. Γιατί δεν θα πληρώσω ξενοδοχείο. Εννοείται ότι θα πληρώσω. Φαΐ και τέτοια όλα τζάμπα. Αφού έχω με την πεθερά μου κάτω, παιδί μου, τι σε νοιάζει τώρα. Στην πεθερά μου. Εγώ κερνάω. Δεν με νοιάζει πια. Το βαΐ είναι αρκεί να υπάρχει. Στο Τσιρίγο κερνάω με την τσέπη του πεθερού μου εγώ. Αφού έχει το μαγαζί που κερνάω εκεί εγώ. Και όπως λέει ο παππούς γυναίκας μου, λέει, εκεί λέει, μου λέει, κερνάω κι εγώ, να ξέρεις. Ναι, στο γιου του τον κερνάσουμε. Όχι γκουρμεδιές και τέτοια. Όχι ρε, φάει παραδοσιακό ελληνικό, μαγειρευτό, κλείσαμε, ωραίο. Κλείσαμε, παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Κλείαρχε σε καλό και σένα. Α, γιατί όχι, είναι και αυτό ο μαγαζί του. Και εγώ στο μαγαζί του παιδερού μου, καλό να τον έχουν αυξηθεί και οι τιμές, οπότε είναι. Άστα τώρα, άστα, μην τα συζητάς. Στην, λοιπόν, στην καλύτερη περίοδο θα πω. Οπότε σήμερα ζέστη, αύριο. Πάμε να δούμε λίγο την Αττική. Να δούμε λίγο για την Θεσσαλονίκη. Στον επόμενο μας χάρτη, καλός ο καιρός και στην Αττική. Ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές της νοτιάς και 30 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας, και εδώ δεν έχουμε κάτι το αξιόλογο. Ένα νοτιαδάκι στο Θερμαϊκό, 28 βαθμούς. Αύριο είπαμε θα κάνει πολύ ζέστη, θα δούμε 33-35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και υγρασία βέβαια. Μπάνιο αύριο. Και παρατηρήστε βεβαίως ότι πρέπει για μπάνιο η αυριανή ημέρα και δείτε ότι την Κυριακή μας έρχεται η κακοκαιρία της Ιταλίας με τους κρωματισμούς, βροχές, καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα είναι σύντομο το πέρασμα, να. Θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βουλιά. Θα πιάσει εδώ. Ή... Θα πιάσει και εδώ, τα βόρεια τμήματα κυρίως Αττικής. Αλλά θα είναι πολύ σύντομο το πέρασμα, δεν θα έχει πρόβλημα για Αττική. Αν δημιουργηθούν προβλήματα θα είναι προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, Θεσσαλία, ίσως και το Ανατολικό Αιγαίο. Και από Δευτέρα πλέον το κύριο χαρακτηριστικό.
ουσιαστικό θα είναι οι βοριάδες, οι κανονικές πλέον για την εποχή θερμοκρασίας και υποχωρεί και η υγρασία. Τέλεια. Μπράβο. Κλέαρχε, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, φίλε, να σε καλά, να περάσεις ωραία. Λοιπόν, και εμείς θα περάσουμε ωραία. Θα διαβάσουμε εφημερίδες, ρε παιδιά. Να διαβάσουμε τύπο. Εδώ τι λέει ο Welcome. Θα μου την πέσει τώρα ο τηλεθεατής για να πει έχουμε τόσο ωραίες ελληνικές λέξεις. Welcome. Τώρα. Καλώς ήλθατε. Έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκα. Καλώς το φίλε μου. Λοιπόν. Ξέρεις τους ρεπορτάζ έχουμε κάνει έξω με αυτόν εδώ. Μόνο δρόμο. Εσύ. Όλοι μας. Λοιπόν, τα νέα μέτρων ανάλυσης, υποκλοπές τέλος, η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλωπ για το Μέγκα. Εκτίμηση ψήφου, 36% η Νέα Δημοκρατία, 25,7%. Το Μάιο. Α, ήταν του Μαΐου αυτό. Ναι, δείχνει την κλιμάκωση. Λοιπόν, τώρα είναι 34-1. Πρώτη ενάτου. Πρώτη ενάτου. Πάνω στις υποκλοπές, αυτό που λέγαμε. 29 ενάτου. Α, δηλαδή, α, μάλιστα. Επανέρχεται ακριβώς. Ήταν το Μάιο 36 και 25. Ναι. Πήγε το Σεπτέμβρη, 1η Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου, 34-25 πάλι. Έχασε, δηλαδή μια μονάδα ουσιαστικά. Και, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει. Okay. Λοιπόν, και τώρα είναι 35-8, 35-8, ναι, κοντά έφτασε 30, σχεδόν 39. Και 25-4. Το κάλυψε δηλαδή. Μόνο το Πασόκ είναι 15-15. Ναι, έχασε. Ενώ ανέβηκε η υποκλοπή. Αυτά είναι τώρα μέσα στο στατιστικό. Ρε, ναι, ρε παιδί μου, δεν λέει κανείς όχι. Λοιπόν, οι 10 μικροί Πούτιν, ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Ρώσου Προέδρου, αν. Από τον αρχικατάσκοπο Πετρουσέφ μέχρι το Σεφ Πριγκόζιν και το Χασάπι Μίζιντζεφ. Τι λες. Τώρα, πώς παιδιά, το έχουμε παρατραβήξει. Πώς τον λένε του Πούτιν αυτόν, το θεωρητικό του Πούτιν, μωρέ. Α, δεν ο φιλόσοφος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτός γράφει ότι είναι επίφοβος ένας πόλεμος, ένας παγκόσμιος πόλεμος. Εντάξει, ο καθένας. Τώρα δεν έχει σχέση, πώς να το πω, στο οργανόγραμμα του Κρεμλίνου συγκεκριμένος, αλλά ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, η καθημερινή. Απεξάρτητη Ελλάδα στο ρωσικό φυσικό αέριο, συμφωνία για LNG το χειμώνα. Μιλάει για τη συμφωνία με τους Γάλλους, με την Total, την εταιρεία, την γαλλική, τη ΔΕΠΑ. Λέει ότι ουσιαστικά είναι το 1/7 της ετήσιας κατανάλωσης. Ναι. Είναι αυτό καλό. Αυτό που παίρνουμε από τους Ρώσους στην πραγματικότητα. Ναι. Η συμμορία της εστίας σε δράση. Εδώ είναι αυτό το βίντεο που αποκάλυψε το Open προχθές, όπου έχουν μπει μέσα και ληστεύουν. Μέλος της πύρας Πανεπιστημίου με το όπλο στο χέρι, λέει, σε στιγμότητα που κατέγραψε η κάμερα. Και πανδημία και ακρίβεια διεύρυναν τις ανισότητες μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων. Τα γνωστά είναι αυτά. Τα γνωστά. Το αέριο διχάζει την Ευρώπη, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Σκληρό μπραντεφέρ στις πλάτες των Ευρωπαίων πολιτών. Σύγκρουση Κομισιόν με τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητούν γενικό πλαφόν. Επιμένει στο όχι επιτροπή που προτείνει συμφωνίες με αξιόπιστους προμηθευτές. Σκάνδαλο υποκλοπών. Τα mail που καίνε Μπίτζιο και Λαβράνο. Ναι. Λοιπόν. Είναι μια αποκάλυψη του site. Α, τώρα είναι και αυτό. Ναι, είναι και αυτό εδώ πέρα. Τις προσαρτήσαν χθες. Σήμερα, τις δύο περί τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια, σήμερα 3 η ώρα θα γίνει πανηγυρική δεξίωση στο Κρεμλίνο. Ανακοίνωση. Θα μιλήσω με Θαλάσσια Ευγερινόδο με τι γίνεται εκεί. Ελεύθερος τύπος. Κτηματολόγιο παράταση δηλώσεων πάγωμα προστίμων. Νέα προθεσμία στο τέλος του 2023 για 313 περιοχές. Δεύτερη ευκαιρία η καταγραφή της περιουσίας χωρίς χρηματικές ποινές. Λοιπόν, ο Πούτιν υπογράφει την προσάρτηση του 15% της Ουκρανίας, η μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών, έτσι. Μιλάμε για το 15% της Ουκρανίας. Είναι 4 εκατομμύρια κάτοικοι στις 4 περιοχές. Πόζαραν με όπλο στην είσοδο του MEP η δράση εγκληματικής συμμορίας φοιτητικής εστίας να προσέχει το αμάξι. Πώς κάρφωνε την Ελλάς 22χρονη δόκιμος. Λέει η εφημερίδα. Έχουν βγει διάφορες συνομιλίες τέτοιου τύπου. Λοιπόν, Δημοκρατία. Έχει χθες την Τώρα από εδώ την εκπομπή μας. Ναι. Γελάνε και τα τσιμέντα. Η Τώρα πετσοκόβει τον Κυριάκο με ειρωνίες και σπόντες για τα δημόσια έργα. Ξέρει πόσα τσιμέντα έχει κάθε διάφορα. Τώρα, αυτό, συγγνώμη, θα όχι, το πω. Δεν τώρα. Το πέ, έτσι. Πρόσεξε. Είπε για, επειδή εμείς είμαστε γανιώτες και ξέρουμε, στις πλημμύρες. Θυμάστε τις πλημμύρες στον Πλατανιά πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι, ναι, που μπροστά στο αυτό έπεσε, την πήρε τη γέφυρα του Κερίτη. Ναι, μια γέφυρα που χτίσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτή την ξαναφτιάχνουν. Ναι. Και είπε η Ντόρα ότι. Τη είπε πόσα τσιμέντα χρειάζεται η γέφυρα του Κερίτη. Ότι ξέρει το φάκελο. Δηλαδή. Αυτό εννοούσε. Ναι. Εντάξει τώρα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα είχε ηγετικές ικανότητες, ανέφερε η Μπακογιάννη, υποτιμητικά θυμίζοντας τις παλιότερες παρόμοιες δηλώσεις της Μαρίκας. Λοιπόν. Εντάξει, είπε ότι είναι πολύ καλός πρωθυπουργός. Εντάξει, οκ, δεν λέω εγώ, καθένας.
Όπως το ακούει, δεν είναι θέμα τώρα αυτό. Η Αυγή έκανε τον ψόφιο κοριό. Ασκείς υποκρισίας του Μητσοτάκη απέναντι στην Επίτροπο Αξιών και Διαφάνειας Γιούροβα. Χαιρέτησε την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία του τύπου που η κυβέρνηση καταπατά συστηματικά. Επίθεση Λύτρα, τρέχουν να κουκουλώσουν θανάτους εκτός. Καλά. Ο Πολάκης έλεγε χθες τον Πλεύρη στη Βουλή. Ναι. Είδα το βίντεο στο Δελτίο, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Τον έλεγε υπουργό θανάτου. Δηλαδή, ένα καυγά στη Βουλή. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εδώ, Ελστάτ. 80% των ασθενέστερων ξοδεύει μόνο για το ενίκιο και τη διατροφή. 17% των νοικοκυριών σε κατάσταση οικονομικής ένδειας. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Λοιπόν, με αγωνιστική δράση προετοιμάζουν απεργιακό ξεσηκωμό στις 9 Νοέμβρη, λέει ο ριζοσπάστης, συνδικάτα και μαζικοί φορείς. Οι συνδικαλιστικές διώξεις απολύσεις στη Μαλαματίνα δεν θα περάσουν. Απολύθηκαν κάτι, δύο συνδικαλιστές, αν δεν απατώ, μετά την απεργία. Λοιπόν, η σύσκεψη στο καρέ του Νοβαρίνου. Του Νοβαρίνων και οι πτήσεις προς το Πεπρωμένο. Η άγνωστη δραματική ιστορία του ήρωα των ημείων Παναγιώτη Βλαχάκου, πώς επιβιβάστηκε την τελευταία στιγμή στο μοιραίο ελικόπτερο, η αιστεία με αφορμή την ύψωση σημαίας του ομώνυμου πλοίου του πολεμικού ναυτικού αποκαλύπτει. Λοιπόν, θύελλα στη Βουλή προκάλεσε το πόρισμα Λύτρα. Εγκληματικές ευθύνες για τους ανάσους εκτός ΜΕΘ άφησαν συνειδητά τους ασθενείς να πεθάνουν αβοήθητοι. Στοιχεία σοκ της Eurostat για ραγδαία φτωχοποίηση στην Ελλάδα. Η Εσπρέσο, το ανθρωποκτονιών, μπαίνει στο άγριο θρίλερ της Ευρυδίκης. Την έφαγε κάποιος. Σκοτεινή λίμνη, λέει. Είναι άραγε δικό στο επιχειρηστήριο σημείωμα. Δεχόταν απειλές από κάποιον. Στο Καρπενήσι, νομίζω ότι είναι αυτή η ιστορία. Mm. Μια γυναίκα η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και μέρες, πολλές μέρες. Ψάχνουν, είχαν βρει κάτι. Ναι. Απόπειρα prison break για Έσκο στον Ερυθρό Σταυρό, επιχείρηση αρπαγής του μαφιόζου με το πτυχίο. Έτσι καταγράφηκε. Εντάξει, στο ιστοσελίδιο. Η διαδρομή των κρυφών ανατιμήσεων στην αγορά, λέει, είναι αυτεμπορική. Τη ζήτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξη από τι αλυσίδε σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Νόστιμον ήμαρ για την ΑΕΚ. Το γήπεδο. Σήμερα το βράδυ, νομίζω, είναι το γήπεδο. Έχω 5 ώρα. Ωραία. Λοιπόν, τύπο Θεσσαλονίκη. Μεγάλη επένδυση 2,2 δις από την Google στην Ελλάδα. Απρόσκοπτη επενδυτική έκρηξη των τελευταίων ετών με παγκόσμιου κόλοσου. 20.000 θέσει εργασία τώρα. Καλοπληρωμένε. 20.000. Μακάρι, παιδιά. Μακάρι να γίνονται τέτοια πράγματα και να έρχονται μεγάλες εταιρείες. Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα πάει πριν από λίγο καιρό σε ένα συμφοιτητή μου, ας πούμε, να τον εδώ, ο οποίος έχει φτιάξει μια εταιρεία. Άνθρωπος πρόκοψε, δεν ήταν σαν και εμάς τώρα. Ήταν σοβαρός άνθρωπος. Μπήκαμε λοιπόν στα γραφεία του και βλέπω ένα πολύ μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον και ήταν παιδιά που δουλεύανε, αλλά σε τσιπάκια και κάτι αλόκοτα. Κάτι που δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Όχι, δεν ήξερα εγώ καθόλου τι ήταν αυτά. Ναι. Λοιπόν, και ήταν καμιά 40-50 άτομα μέσα, σε ωραίους χώρους κτλ. Όλοι ήταν πιτσιρίκια. Ναι, γιατί είναι και λέω, ρε παιδί μου, Δημήτρη. Λέω, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά. Μου λέει, είναι όλοι μεταπτυχιακοί. Όλοι. Εννοείται ότι είναι μεταπτυχιακοί. Όλοι κάτω από 30. Λέω, γιατί μου λέει, πάνω από 30 πια. Είναι παροχημένοι. Ναι. Εμείς δεν είμαστε παροχημένοι πλέον. Εμείς ξέρεις τι είμαστε. Για απόσυρση. Καλά, εμείς είμαστε σαν τους αετούς στο Muppet Show. Ναι. Λοιπόν, Sport Day. Δεν μπορούν να περιμένουν, λέει η εφημερίδα, η στιγμή που όλοι οι φίλοι Τσέκ περίμεναν να φτάνει απόψε στη φυσική της έδρα. Alexander the Great, η επιστροφή στον Ολυμπιακό του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Μέτρο Σπορ. Εδώ είναι, κερδίζει πόντους, η ποιότητα και το διαφορετικό πρόσωπο που δείχνει ο Ζερβίνιο. Βάζουν σε δεύτερη σχέση τον Μπάρντιου. Παρντιού. Πάρντιου. Πάρντιου. Ναι. Βάλε έναν τόνο εκεί πέρα να ξέρω. Κυριαρχία στους σκάφ και στους εξτρέμ ποντάρει ο Λουτσέσκου για να έχει τον ΠΑΟΚ τον έλεγχο στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο πάθος από όλους τους παίκτες. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Φεύγουν γρήγορα τα εισιτήρια. Κόκκινος πρωταθλητής, έσπασε τα κοντέρ ο Πασχαλάκης. Μετά από 12 χρόνια με ξένους τερματοφύλακες, αλλάζει γάντια Ολυμπιακός για τη μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα. Αθλητική ώρα. Αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας. Αδέρφια ενωσίτες, η μεγάλη στιγμή έφτασε χάρη στο πάθος και το πείσμα του Δημήτρη Μελισσανίδη και τον αγώνα όσων δεν έπαψαν ποτέ να το πιστεύουν. Και είναι βλέπει το γήπεδο. Για το γήπεδο, τσάκ, βέβαια. Σήμερα στην ώρα συλλεκτική αφίσα για τη μεγάλη στιγμή. Άντε ρε. Αυτά είναι. Για να δούμε. Συλλεκτική αφίσα. Πού το. Πιο πίσω πρέπει να είναι. Λοιπόν, για προχώρα. Λοιπόν,
Φως των Σπόρη, μοναδική επιλογή. Ο Πασχαλάκης εξ αρχής θέλει να πιάσει λιμάνι για τον Ολυμπιακό. Εξελίχθηκε σε μονόδρομο η απόκτησή του. Μετά και τον τραυματισμό βέβαια του Βατσλίκ. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Η ΑΕΚ στο ναό της. Μια ιστορία από την πόλη. Η ώρα έφτασε. Το φέραν οι παππούδες μας στις Φιλαδέλφια στα μέρη. Ωραία αφήσω. Ωραία. Άρα, απόψε το βράδυ. Ναι, ωραία, ναι, ωραία εικόνα, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Α, το ίδιο είναι, ρε. Α, ναι, ίδια είναι, ρε. Δύο φορές. Και το έσπαστα κοντέρος Πασχαλάκης, το έχουμε πει. Δεν μπορούν να περιμένουν, λέει Sport Day. Η στιγμή που όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ περίμεναν, επιτέλους έφτασε και η ομάδα επιστρέφει απόψε στη φυσική της έδρα. Γήπεδο, ναι, σκάνδαλα, όχι. Τσάκη σε κόκαλο Μαρινάκης με την επιστολή άρνηση στην πρόσκληση με Μελισανίδη να παραστεί στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ. Μάλιστα. Αρχοντιά Ευλογία Καμάρη, λέει Live Sport, σχετικά με το θέμα. Το όνειρο του Δημήτρη Μελισανίδη έγινε πραγματικότητα με το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ. Λοιπόν, αθλητικά ο κύριος Γρηγόρης Πωσγιός είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Χειροκρότημα δεν έχει, ρε παιδιά. Μόνο τον Ατρίδη χειροκροτείτε. Δεν ξέρω, υπάρχει. Έχει χειροκρότημα ο Ατρίδης. Ο Ατρίδης χειροκροτεί. Θα φύγω. Εγώ στα λέω να τα ξέρει. Α, δεν ξέρω, εδώ ο Παναγιώτης. Δεν έχει σημασία. Η Γεωργία χειροκρότησε που γιορτάζει. Α, εντάξει, είπα και εγώ. Όχι, και ο Ατρίδης εχθές αποδεώθηκε. Αλλά είπε θα κάνει πασαρέλα ο Ατρίδης. Δεν είναι σαν και εσένα που έρχεσαι εδώ, τα λες και φεύγεις. Α, θα έχουμε περπατήσει. Κοίτα, παλιά, τα προηγούμενα χρόνια, εγώ έμπαινα με μουσική κάποτε. Διάλεγα τραγούδια και τέτοια. Τώρα μας τα έχουν κόψει. Μας την είπε τώρα. Γρηγόρη. Γρηγόρη, λέω Δημήτρη. Μας την είπε. Βάλτε τώρα σε μια μουσική. Αυτό έτσι να έχουμε μουσική. Λοιπόν, θα επανέλθουμε κι αυτά. Για προχώρα. Λοιπόν, ημέρα ΑΕΚ σήμερα, όπως έχουμε καταλάβει από τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Πολύ ωραίες εικόνες χθες στην ΟΠΑΠ Αρένα. Πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο από χθες το βράδυ. Ξέρω πολλούς ΑΕΚτζίδες οι οποίοι δεν κοιμήθηκαν. Τόσο πολύ, ρε φίλε. Είναι 19 χρόνια, ρε. Είναι 19 χρόνια από το 2003 όταν γκρεμίστηκε το γήπεδο. Είναι, νιώθουνε. Ήταν ενή και γεράσανε. Παιδιά, όχι να φτάσουμε και σε αϊπνία όμως. Να το χαρούμε μόνο. Εντάξει, θα το χαρούνε και σήμερα. Εδώ βλέπουμε και τον Αετό, ο οποίος φωτίστηκε αυτό το επιβλητικό άγαλμα έξω από το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει πρόσκληση σήμερα να πάει ο κόσμος από τις 5 στο γήπεδο. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η είσοδος του κόσμου μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στις 8 θα αρχίσουν τα εγγένεια γιορτή. Λένε όλοι από πληροφορίες που έχουμε ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ φαντασμαγωρικό. Λογικό. Ναι, είναι μια μεγάλη στιγμή για τους φίλους της Ένωσης. Την περιμένουν πάρα πολλά χρόνια. Διάφορους φίλους μου. Εκεί το Γιάννη τον Τζακίρη, ναι. Στον πολιτικό συντάκτη του Αντένα. Ναι. Ο Τζακίρης σήμερα θα πάρει ρεπό, είμαι σίγουρος. Το φίλο στο Γιάννη τον Τζακίρη θα τον δεις μαζί με τον αδερφό του, τον Γιώργο. Τζακίρη. Είμαι σίγουρος ότι ο Τζακίρης θα πάρει ρεπό. Στο αυριανό Open Sport. Γιατί έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης ο Βάλσαμος ένα αφιέρωμα όλη την πορεία μέχρι το καινούριο γήπεδο. Που πηγαίνανε παλιά, αδέρφια, ιστορίες πολύ ωραίες, παππούδες. Γη και εγγόνια που θα πάνε όλοι μαζί στο νέο γήπεδο. Ωραία είναι αυτά, ρε παιδιά. Ασφαλώς. Πλούσιο αφιέρωμα για το γήπεδο της ΑΕΚ και φυσικά αναλυτικό ρεπορτάζ από τα σημερινά εγγένεια. Μεγάλη γιορτή στην Νέα Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ. Όπως διαβάσατε στα πρωτοσέλιδα, επίσημα ερυθρόλευκος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης μετά από αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ και το πέρασμά του νωρίτερα από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Πασχαλάκης επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες το 2004. Οπότε ξανά στα ερυθρόλευκα ο Πασχαλάκης έρχεται να αναπληρώσει το κενό του Βατσλίκ. Επιστροφή και για τη Super League μετά τη διακοπή που είχαμε για τις εθνικές ομάδες. Έκτη αγωνιστική. Αυτό που ξεχωρίζει φυσικά είναι το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 9.30 με συγχωρείτε το βράδυ της Κυριακής. Τη Δευτέρα είναι το πρώτο μάτς της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο στις 8 η ώρα το βράδυ με τον Ιωνικό. Αυτό που ξεχωρίζει φυσικά είναι το ντέρμπι. Περιμένουμε να το δούμε. Θυμίζω πρώτος ο Παναθηναϊκός με το 5-5 που έχει κάνει στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση. Είναι η άλλη ομάδα που είναι αίτητη στο πρωτάθλημα. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Εκεί θα γίνει μάχη και περιμένουμε μάχη. Να το δούμε πώς και πώς. Και κλείνουμε με τένις, εκεί όπου η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Πάρμα σε χωμάτινη επιφάνεια επικράτησε με 2-1 με ανατροπή της Ζανεύσκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Σήμερα το απόγευμα θα αγωνιστεί κόντρα στην Ντάνκα Κόβινιτς για μια θέση στο τελικό του τουρνουά. Παίζεις. Παίζεις, μάλιστα. Παίζω.
Με το Γιάννη το Κεχομίδη, με τον συνάδελφο. Παίζω. Και μου λέει εντωμεταξύ η Άρια, η προπονήτρια μου, λέει η Άρια. Έχει και προπονήτρια. Βέβαια. Μου λέει η Άρια, ο Καμπουράκης παίζει τένις. Δεν μπορώ. Λέω να στον φέρω εδώ, στο Μήλωνα, ρε, δίπλα στο σπίτι μου. Αυτό πρέπει να γίνει με κάμερες. Παιδιά, είμαι πρωταθλητής Ελλάδος. Με κάμερες. Φου, κύριε Φυλακή. Είμαι πρωταθλητής Ελλάδος στη Ρόπιτες. Εμένα μου αρέσει, μου αρέσει που βλέπω τα κεφάλια απέναντι, στην απέναντι ξέρω και πάνω όλα έτσι. Μάλιστα. Έτσι είναι όμως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. 2.000 κεφάλια. Κλάτς. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι θέτε τώρα, να δώσουμε κανένα δωράκι. Και δίνουμε και κληρώνουμε τώρα. Λοιπόν, κληρώνουμε, παιδιά. Peugeot 208, έκδοση LAC, 1200 κυβικά, 18.000 ευρώ η αξία του. 24 διεθνή βραβεία, αυτοκίνητο του 20 για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, χαμηλότατη κατανάλωση και καταπληκτικός εξοπλισμός, ό,τι πρέπει για σας. Δωράρα είναι αυτή. 14, δωράρα. 9, 9, 9. Διεκδικήστε το. Αλλά σήμερα κληρώνουμε δώρο το... Με μαντεμένιο ενεργειακό ισπανικό τζάκι του ομίλου Φράγκου. Σήμερα πάρτε τηλέφωνο, προλαβαίνετε, κληρώνει. Θερμαντική κάλυψη 100 τετραγωνικών. Εξοικονόμηση 80%. Εξαίρεση 100 λιγότερα ξύλα, εγγύηση 10 χρόνια. Και 4 μέτρα καμινάδας δίνουμε για τις μονώσεις και για τις γυψοσανίδες. 14999. Έχετε περιθώριο ακόμα περίπου 2 ώρες για να διεκδικήσετε το τζάκι. Ενεργειακό, ζεσταίνει όλο το σπίτι. Συμφέρει. Όλο το σπίτι. Συμφέρει πάρα πολύ, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, break. Πάμε. Είμαι θα εδώ, λοιπόν. Εδώ. Καλημέρα, Σπύρο. Πολύ καλημέρα σας. Τι γίνεται, ρε Σπύρο. Πάω στο σούπερ μάρκετ αύριο το πρωί, εγώ που λες. Και τι θα δω, ρε Σπύρο. Νέες τιμές θα δεις. Νέες τιμές. Από το βράδυ σήμερα οι πολίτριες και οι πολιτές στα σούπερ μάρκετ αλλάζουν τις τιμές, χτυπάνε νέες τιμές στα προϊόντα και κάνοντας ένα ρεπορτάζ καταγράψαμε εκείνα τα βασικά προϊόντα τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, ναι, από σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί δηλαδή. Γιατί από σήμερα? Γιατί σήμερα αλλάζει ουσιαστικά η μέρα και έχουμε και την, έχουμε και την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση η οποία ολοκληρώνει. Ο μήνας αλλάζει, ο μήνας. Αλλάζει αυτά, ο μήνας. Κάθε μήνα αλλάζουν τιμές. Ναι. Κάθε μήνα, κάθε μήνα. Μεσοσταθμιστικά κάθε μήνα οι τιμές αλλάζουν, είδα και αυτό το στοιχείο, παιδιά, και έχει ενδιαφέρον, 4 έως 12%. Από 4 έως 12% υπάρχουν αυξομοιώσεις στις τιμές. Α, έχει και μειώσεις στις τιμές. Κάθε μήνα. Έχει και μειώσεις. Ναι, ναι. Α, έχει και μειώσεις. Πώς? Αυξομοιώσεις, λες. Έχει και μειώσεις. Υπάρχουν προϊόντα που έχουν χαμηλή, δηλαδή 4-5% και υπάρχουν προϊόντα που έχουν πάνω από 10%. Α. Θα δούμε μερικά προϊόντα για να καταλάβει ο κόσμος πού κινείται το καλάθι της νοικοκυράς από αύριο, σε τι δηλαδή θα δει αλλαγές στα προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν στους δείκτες μας. Στα αυγά βλέπουμε ότι θα φτάσει μεσοσταθμιστικά από 5 έως 10%. Φαντάζομαι κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί 5 έως 10%, γιατί όπως έχουμε δει πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ, έχουν αυγά βιολογικά, αυγά ημέρας, αυγά παραγωγής από μικρές μονάδες κλπ. Γι' αυτό βλέπετε και τις αυξομοιώσεις. Ούτε ένα αυγό να πετάξουμε δεν συμφέρει, Δημήτρη. Τηγανιτά αυγά τρώμε μόνο. Είναι ακριβά, ακριβένα. Δεν έχει σημασία, πάλι φτηνότερα από τα υπόλοιπα. Εντάξει. Ομελέτα. Mm. Λοιπόν, μπισκότα. Θέλει και τυρί ομελέτα, όχι, δεν συμφέρει. Μπισκότα 2 με 7%. 2 με 7%. Τα σαπούνια θα αγγίξουν μέχρι και το 12%. Τα απορρυπαντικά και τα υγρά πιάτων. Τα κατεψυγμένα λαχανικά μας λέγανε από τα σούπερ μάρκετ ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια ανατίμηση στο 10% από αύριο δηλαδή. Για τις πάνες μας είπαν επίσης ότι θα έχουν. Πάνες τις παιδικές. Όχι, 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 όχι πάνες παιδικές. Οι πάνες για τους ηλικιωμένους. Για ενηλίκους. Πάνες ενηλίκους. Ναι, ναι, ναι. Θα φτάσει εδώ γύρω στο 10%. Τα ελαιόλαδα θα τσιμπήσουν στην τιμή τους και επίσης ο τόνος κονσέρβα μας είπαν χαρακτηριστικά θα ανέβει 5%. Επίσης θέλω να σας πω ότι μας είπαν για τα τελειοκομικά. Δεν το κατέγραψα, όμως μας είπαν ότι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει σοβαρή έλλειψη στο γάλα και η εκτίμηση είναι ότι ακόμα και η φέτα μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ τα 15 ευρώ το κιλό. 15 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, φέτα, ξέρεις πώς η φέτα τρώει το ελληνικό νοικοκυριό, πώς δεν ξέρεις, θα μου πεις. Εθνικό προϊόν. Βέβαια, ρε, εθνικό προϊόν, αλλά δεν υπάρχει γάλα. Έχουν σφάξει τα παραγωγικά ζώα οι κτηνοτρόφοι και δυστυχώς δεν υπάρχει γάλα. 15 ευρώ το κιλό από, θυμάσαι, περίπου πόσο ήτανε. Πόσο έχει φτάσει η φέτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να έχει φτάσει και 8 ευρώ το κιλό, 7 ευρώ το κιλό. Και παραπάνω, και 12 ευρώ το κιλό έχει φτάσει.
Να πούμε για διάφορες περιοχές που. Αναλόγως την προέλευση προφανώς. Ναι, ακριβώς. Ανάλογα την προέλευση ότι έχει φτάσει εκεί. Και δεν είναι μόνο η φέτα, είναι και τα άλλα τριοκομικά προϊόντα, τα κεφαλοτήρια, οι γραβιέρες κλπ. Που και αυτές ανάλογα με την περιοχή προέλευσης έβλεπα 12 και 13 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ αυτή την εβδομάδα. Δεν τώρα, αντέχεται αυτό για τον καταναλωτή. Ναι, τώρα, να πούμε ότι όλο αυτό το κύμα ανατιμήσεων εντείνεται κυρίως ή θα ενταθεί κυρίως από το ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης τελειώνει σήμερα το βράδυ. Θα έρθουν λοιπόν και θα προσθεθούν στην αντλία τα 0,15 λεπτά ανά λίτρο. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ. Πόσο θα φτάσει σήμερα, δηλαδή. Ναι, σήμερα θα δείτε ότι πολλά φορτηγά. Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ότι θα παραταθεί. Κατά συνέπεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον δεν θα παραταθεί. Ναι, θα το είχε πει. Θα το είχε πει. Δεν θα παραταθεί, παιδιά. Άρα παραταθεί. Έχουμε. Δεν θα παραταθεί και είναι αυτό που σας έλεγα και χθες. Επαναλαμβάνω και σήμερα το ίδιο νούμερο, διότι το είδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τη μέση τιμή που δίνει, ότι η τιμή της, του πετρελαίου θα κινηθεί στο 1, είναι σήμερα στο 1,82, θα φτάσει το 1,97 αύριο και η αμόλυβδη μέση τιμή θα έχει 1,95. Θα σκαρφαλώσει και θα ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Άρα θα είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο. Εντάξει, απλώς. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο θέμα, θέλω να το βάλω και αυτό στο τραπέζι για να το συζητήσουμε, ότι θα δούμε τα φαινόμενα, οι αυτοκινητιστές, κάποιοι εξ αυτών, να ζητάνε να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Μωρέ, ζητάνε, αλλά δεν γίνεται. Αλλά το θέμα είναι, πάμε να δούμε έναν αυτοκινητιστή. Έχει ο Φάνης ο Καραμπατζάκης, τον κύριο Μάκη Ρωμανό, που είναι ιδιοκτήτης ταξί, να μας πει λίγο πώς το βλέπουν αυτό στην αγορά των επαγγελματιών, το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε με τον Μάκη τον Ρωμανό. Κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πράγματι ανήσυχοι και εγκινήσει, ναι. Είναι πολλοί οδηγοί με αυτοκίνητα δίζελ. Όλοι επηρεάζονται φυσικά από την κατάργηση της επιδότησης. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι οδηγοί ταξί, όπως ο Μάκης ο Ρωμανός. Τώρα θα τον δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει ο Δημήτρης ο Ζήσιμος. Τα έξοδά τους είναι πολλά. Καύσιμα τώρα δίνουν 60 ευρώ τα 300 χιλιόμετρα, 1500 ευρώ το μήνα. Τώρα θα, με τη νέα τιμή, Μάκη, θα πάει 10 ευρώ πάνω η βάρδια, έτσι. Καλημέρα, 10 καλημέρα, ευρώ πάνω η βάρδια. Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά για τη στήριξή σας. Ανεβαίνουμε από αύριο, αρχίζουμε και ανησυχούμε. Ό,τι καλό που λένε φτιάξαμε το καλοκαίρι, λίγο με τον τουρισμό που κινηθήκαμε, έρχεται και αντισταθμίζεται με την αύξηση από αύριο. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι 10 ευρώ τη βάρδια παραπάνω, τόσο βγαίνει. Μάλιστα. Είναι μάλιστα μεγάλο νούμερο τα 10. Στα χιλιόμετρα που κάνουμε, μάλιστα. Με στα χιλιόμετρα που κάνετε. Σας έχει δώσει μια στήριξη η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έδωσε ένα 200 ευρώ το καλοκαίρι και ανέβηκε και η σημαία. Πήγε στα 4 ευρώ από πόσο, δεν θυμάμαι. Από 39, ναι. Αυτό ήταν μια μεγάλη ανάσα που πήραμε το καλοκαίρι. Με την αύξηση. Με την αύξηση. Από 3 τόσο πήγε στα 4, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό δεν έχει καλύψει μια ανάγκη. Ανάσα. Δεν έχει καλύψει και κάποιο κομμάτι της χασούρας, ρε παιδί μου? Εντάξει τώρα. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Όχι. Γιατί ένα ταξί δεν έχει μόνο το πετρέλαιο. Σωστά. Έχουμε τα καθημερινά μας έξοδα, έχουμε τη συντήρηση του αυτοκινήτου, έχουμε το ΤΕΒΕ μας, τον ΕΦΚΑ, το ΦΠΑ μας. Είναι αρκετά τα έξοδα. Βέβαια. Και τα αναλώσιμα έχουν αυξηθεί πολύ, του αυτοκινήτου. Κατά σκιά δηλαδή. Τη συντήρηση. Α, η συντήρηση. Μάλιστα. Ανταλλακτικά και τέτοια, σέρβις και λοιπά, ας πούμε, έτσι. Όλα, όλα, έχουν αυξηθεί, συνεργεία, τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Και λογικό είναι, βέβαια. Τώρα, τι θέλετε τώρα? Τι θέλετε τώρα, θέλουν προφανώς μείωση ειδικά για αυτούς, έτσι, αυτό δεν θέλετε? Κοιτάξτε να δείτε κάτι, αν καταλάβετε ότι από τα καύσιμα που βάζουμε περίπου το 50-60% είναι οι φόροι, αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι τουλάχιστον στον επαγγελματία, τον αυτοκινητιστή, να υπάρξει κάτι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι, στους φόρους. Ναι. Το 50%, 60% κυριολεκτό, ότι είναι οι φόροι. Εκεί ζητάμε λοιπόν μια στήριξη καλύτερη. Να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Γιατί ο χειμώνας θα είναι αρκετά δύσκολος για όλο τον κόσμο, αλλά και για εμάς. Είναι προφανές όλο αυτό. Είναι προφανές θα είναι δύσκολο. Πάντως 10 ευρώ στη βάρδια είναι πολλά λεφτά. Νομίζω. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι βγάζουν. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά είναι. Σας ξαναλέω και πάλι, εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες είναι αντικειμενικά λίγο πιο εύκολα. Οι οδηγοί θα τα εγκαταλείψουν. Οι οδηγοί. Αρκετοί οδηγοί θα τα εγκαταλείψουν. Να ρωτήσω κάτι. Έχει ακόμα πελατεία, τουρίστες και τα λοιπά η Αθήνα? Έχει ακόμα, έτσι. Ευτυχώς, όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό και το ζούμε, ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Καλά το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Ακόμα. Ναι, ακόμα.
Οι καλοί τουρίστες είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ξέρουμε. Ο τουρισμός όμως κρατάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Γενικά οι Έλληνες έχουν μειώσει το ταξί, κύριε Ρωμανέ. Οι Έλληνες το καλοκαίρι πήρανε ταξί. Ναι. Ότι γενικά το έχουν μειώσει, το έχουν μειώσει, γιατί υπάρχουν τα συγκοινωνιακά μέσα, υπάρχει το μετρό, υπάρχουν τα λεωφορεία. Ναι, και δεν μπορούν να ανταποκριθούν κιόλας οικονομικά κάποιοι ενδεχομένως κάποιες φορές. Εννοείται ότι δεν μπορούν. Και με την αύξηση του τιμολογίου του δικού μας είναι τα πράγματα πιο δύσκολα ακόμα. Ναι, ναι. Είναι σε έκτακτες περιπτώσεις. Νοσοκομεία, γιατροί, εκεί που χρειάζεται ο άλλος να πάει μια μετακίνηση πιο γρήγορη και πιο ασφαλή. Ναι, ναι. Λοιπόν. Για να δούμε. Λοιπόν, σα ακούσαμε. Μα ακούνε, να το ξέρετε. Μια εικόνα από την κίνηση, αν θέλετε. Για πες, η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα. Όπω είδαμε τώρα, είναι άδειοι οι δρόμοι στο κέντρο τη Αθήνα. Περάσαμε τη Σταδίου προηγουμένω, δεν υπήρχε πρόβλημα. Το ίδιο και η Πανεπιστημίου. Καραγιώρη Σερβία βρισκόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμω στη Μεσογείον, στην Κηφισία και στην Εθνική, ειδικά στην Άνοδο. Κύριε Ρωμανέ. Λοιπόν, άμα θέλω να κατά τις 10.30 και 11 να ανέβω το ποτάμι και να το ξανακατεύω. Δύσκολο σε βλέπω. Δεν σε βλέπω, χλωμό σε βλέπω. Δεν νομίζω να πας αυτή την κούρσα. Πόσες μέρες θα χρειαστεί. Κάποιο γνωστό να ξεκινήσει με λιγότερο καλύτερα. Αυτό το ποτάμι δηλαδή, τρομερό. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλά. Γεια σου Φάνη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ελληνοτουρκικό, να το ανοίξουμε λίγο. Έχουμε επιθέσεις αγάπης, να ξέρεις, από τον Ακάρ. Ναι. Άκου που σου λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ, η Ζαχαράκη τα λέει. Άμα έχεις διαφωνία, πες τα Ζαχαράκη. Μην τα λες εμένα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Μαρία Ζαχαράκη, Παντελής Βαλασόπουλος. Να το ανοίξουμε λίγο το θέμα. Καλημέρα. Μαρία, τι έγινε. Έχουμε επίθεση αγάπης από τον Ακάρ, ξαφνικά. Επίθεση αγάπης, ναι. Δεν θα το έλεγα και τόσο, εκτός αν το λες ηρωνικά. Με κάποιο σκοπτικό τρόπο. Ναι. Ο καθένας την αγάπη να αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Με άλλο τρόπο. Ναι, έτσι. Εντάξει, ο Ακάρ επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνει κάθε φορά το ίδιο αφήγημα. Από τη μία πάντα, ο Ακάρ είναι έτσι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Από τη μία λέει, εμείς θέλουμε διάλογο, η Ελλάδα δεν θέλει. Τώρα για να καταστήσει την Ελλάδα, δηλαδή αρνητή, ότι εκείνη είναι που δεν θέλει ούτε διάλογο, ούτε φιλία, ούτε τίποτα. Και από την άλλη είναι ο κακός ο γείτονας η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή που προκαλεί, η Ελλάδα είναι αυτή που βγαίνει με έντονη ρητορική, που προσπαθεί να κάνει προβοκάτσια στο Αιγαίο κλπ. Κλπ. Δηλαδή είναι, βγαίνει και με τα δύο αυτά αφηγήματα, να το πούμε έτσι. Πάντως εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη διατύπωσή του ότι να μοιράσουμε, το ξαναπεί, αλλά λέμε, να μοιράσουμε λέει ακριβωδίκια τον πλούτο του Αιγαίου. Ναι. Παραδοσιακά. Είναι μια υπάρχια θέση. Το λέει στο πλαίσιο μιας φιλίας, αγάπης, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Δηλαδή, εντάξει, τι έχουμε να χωρίσουμε, ένα Αιγαίο υπάρχει, να το μοιραστούμε ακριβωδίκαια. Το λέει υπό αυτή την έννοια, αλλά αυτή η έννοια όμως... Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Μπορεί για τους Τούρκους να ακούγεται πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εφαρμοστεί το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως. Και οι περιοχές που είναι στην Τουρκία να τις εκμεταλλευτούν μια χαρά οι άνθρωποι. Βεβαίως. Περιοχές που είναι ελληνικές με βάση το δίκαιο της θάλασσας είναι δικές μας, αν θέλουμε να τις εκμεταλλευόμαστε, αν δεν θέλουμε. Και τα λοιπά, και στα διεθνή ύδατα να πλένουν τα καράβια τους και τα δικά μας και όποιο καράβι θέλει. Και υπάρχουν τους και όργανα. Κάνει η συνταγή αυτή. Όχι. Δεν τους κάνει. Όταν λέει ακριβωδίκαια, εννοεί ακριβωδίκαια υπέρ τους. Να βάλουμε μια γραμμή στη μέση και από εδώ είναι το δικό μας. Έτσι. Και από εδώ πάνε και άλλοι. Έτσι πάει. Λοιπόν, ενώ ο Τσαβούζογλου πάλι, από την άλλη πλευρά... Ναι, ή αυτό που εννοεί πολλές φορές ο Χουλουζή... Ναι, Μαρία. Συγγνώμη, Παναγιώτη, ο Ζιακάρ είναι ότι δεν είναι στη μέση, στη μέση ακριβώς το τι θα βγάλει η κάθε χώρα. Είναι να τα βρούμε μαζί, δηλαδή να πάνε και ελληνικές και τουρκικές εταιρείες, ίσως και με διεθνείς εταιρείες από πίσω τους, να ψάξουν από κοινού στο Αιγαίο και από εκεί και πέρα ανάλογα
πού θα βρεθεί το τι θα βρεθεί, να το μοιραστούν οι δύο χώρες. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι καλύτερο, διότι και στον Κορινθιακό μα βρούμε τίποτα. Ναι, δικό τους θα είναι. Όχι δικό τους, μισά-μισά. Α, μισά-μισά. Εντάξει, δεν μην τους λέμε πλέον έκτας. Εντάξει, ναι. Εκεί είναι βέβαια που δεν μπορούμε να τα βρούμε, ναι. Γιατί ο Τούρκος μπορεί να λέει ότι και από μέσα και στις Κυκλάδες λέμε τώρα μπορεί να βρεθεί κάτι, εντάξει. Κοινή υφαλοκρηπίδα είναι μεταξύ των δύο χωρών, δεν μπορεί να χωριστεί, άρα να μοιραστούμε ό,τι βρεθεί, για παράδειγμα. Να τα πάρουμε μισά-μισά, 80-20. Σου λέει αυτός, ναι. Έτσι, πάμε λίγο και στον Τσαβούσογλου, ρε Μαρία, γιατί βλέπω ο Τσαβούσογλου είναι σε άλλο πλάνο ο Τσαβούσογλου. Λέει ουσιαστικά, διαβάζω εδώ, η Μαρία μας τα μεταφέρει, μερικές φορές το τραπέζι καταραίει και τότε κατεβαίνουμε στο πεδίο. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται στο πεδίο. Πώς σου φέρνει. Αυτά δεν έπρεπε να τα λέει ο Υπουργός Άμυνας. Δεν πειράζει, το εναλλάσσουν, ο καλός ο κακός. Έχουν μπερδευτεί λίγο οι ρόλοι, γιατί πάρα πολλές φορές ο Χουλουσία Κάρ έχει παίξει το ρόλο του Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Και το ακούσε ο Λουκάντα στρατηγό καμιά φορά. Έχει τη δική του γραμμή. Αυτό που λέει ο Τσαβούσογλου είναι λίγο πρωτότυπο, θα το έλεγα. Δηλαδή βγαίνει και λέει από μόνος του ότι όταν λοιπόν δεν τα βρίσκουμε στο τραπέζι, είναι και λίγο αλαζονικό. Όταν δεν τα βρίσκουμε στο τραπέζι, τι κάνουμε, τότε κατεβαίνουμε εμείς με τα πλοία μας, με το στρατό μας στο πεδίο, στην Ανατολική Μεσόγειο για παράδειγμα, και μετά αφού τους φοβήσουμε με αυτόν τον τρόπο, με τα πλοία μας, τότε τους λέμε περάστε, μπουγιουρούν, ελάτε πάλι στο τραπέζι να τα δούμε. Και τότε, λέει ο Τσαβούσογλου, και τότε χειριζόμαστε εμείς το παιχνίδι. Δηλαδή, εμείς γινόμαστε ο playmaker του παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν λέει ο Τσαβούσογλου. Κοινικός είναι, την αλήθεια λέει. Θεωρεί λοιπόν ότι η Τουρκία, επειδή θεωρεί ότι έχει τη δύναμη, τη στρατιωτική και την υπεροχή, μετά μπορεί να ορίζει και το παιχνίδι στο τραπέζι. Και το είπε ξεκάθαρα χθες αυτό το πράγμα, ότι εμείς, ας πούμε, ορίζουμε το παιχνίδι. Από την άλλη, απείλησε και εκείνος ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Η Τουρκία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα όσο συνεχίζεται η στρατικοποίηση των νησιών. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έχει γίνει κόκκινο πανί ουσιαστικά αυτά τα πλοία που πήγαν, τα ελληνικά αρματαγωγά που μετέφεραν τα αμερικανικά τα θωρακισμένα, ήταν αυτό που ξεχύλιζε το ποτήρι, λένε εδώ στην Τουρκία. Ναι. Βέβαια, προηγουμένως ήταν οι S-300 που είχαν ξεχυλίσει και πάλι το ποτήρι. Αυτό το ποτήρι είναι ξέχυλο συνέχεια, ρε παιδιά. Ακριβώς. Κάθε τόσο υπάρχει κάτι που θεωρείται ότι η Ελλάδα κάνει και ότι αυτό είναι που φτάνει στα άκρα την ένταση και στα άκρα τα νεύρα και την υπομονή των Τούρκων. Τουλάχιστον έτσι το και μας υπομονή να δεις. Θέλω όμως εδώ να πω ότι σε αυτήν την εξίσωση από χθες και προχθές έχει μπει η Κύπρος. Mm-hmm. Δηλαδή, λέγαμε ότι περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα λάβει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Τελικά όμως βλέπουμε ότι κινείται προς την Κύπρο. Γιατί συνεχώς γίνονται ερωτήσεις και προς τον Ερντογάν και προς τον Τσαβούσογλου και προς τον Ακάρ. Πώς θα απαντήσετε σε αυτήν την απόφαση που πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες για άρση του εμπάργκο όπλων? Δηλαδή, η ερώτηση είναι πάντα κατευθυνόμενη προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εντάξει, αυτή δηλαδή, τώρα σου λέει. Προς αυτή την ιστορία. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε. Τι λέει και ο Τσαβούσογλου, να δούμε πώς περιγράφει ο Τσαβούσογλου την όλη ιστορία. Κάτσε να δούμε, να τον ακούσουμε λίγο. Στην Κύπρο, γιατί εκεί τώρα αυξάνεται τις δυνάμεις κατοχής, δηλαδή. Αυτό σου λέει. Και, ναι. Λέει, έχει αρθεί το εμπάργκο όταν ο άλλος είναι πλήρως εξοπλισμένος από εκεί. Πάμε να τον ακούσουμε. Έλβετε, Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ederken biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Biz de gerekli tedbirleri alacağız. Nice. Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Τσαβούσογλου ουσιαστικά. Αυτό. Ναι, ναι. Και ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια συζήτηση λοιπόν εδώ. Το έβλεπα και χθες το βράδυ στις αναλύσεις των Τούρκων που έλεγαν ότι τώρα
τι θα κάνουμε στην Κύπρο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε πει στη συνέντευξή του στο CNN Turk ότι υπάρχουν ήδη 40.000 στρατιώτες. Έχουμε 40, τους κάνουμε 60. Έρχεται χθες ο Τσαβούσογλου και λέει ότι εμείς θα στείλουμε περισσότερες δυνάμεις εκεί για να προστατεύσουμε τους Τουρκοκύπριους και ό,τι χρειαστούν από όπλα εμείς θα τους το δώσουμε. Δηλαδή μια κατάσταση λίγο πολεμική δημιουργείται σε ένα πεδίο στην Κύπρο, στα κατεχόμενα. Ναι. Και το οποίο εδώ το έχουν πάρει χαμπάρι, να το πούμε έτσι, πολιτική ανάλυση, και σου λέει εδώ τι γίνεται. Έχουμε κάποια κίνηση, αντί για κάποια κίνηση τώρα στο Αιγαίο, μετατοπίζεται αυτή η κίνηση προς την Κύπρο. Δηλαδή γίνεται κάτι τέτοιο προς τα κατεχόμενα. Μήπως πάει εκεί η Τουρκία ουσιαστικά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ότι θα λάβει κατά της Ελλάδας, κατά της Κύπρου κτλ. Μήπως είναι προς εκείνη την κατεύθυνση. Και συνακόλουθα βέβαια το ερώτημα είναι με το Αμπντουλχαμίτ Χαν, τι γίνεται με το γεωτρύπανο. Μήπως είναι η επόμενη η κίνηση που θα κάνει η Τουρκία. Τώρα αυτή η λογική του είναι ότι αφού σταματάτε το εμπάργκο όπλων και μπορούν να πάρουν οι Κύπροι όπλα, θα αυξήσουμε και εμείς τις δυνάμεις κατοχής. Αυτό λένε. Μα έχουν δυνάμεις κατοχής. Δεν το αξιολογά τους αυξήσουμε. Παιχνίδι παίζουν. Άσε με τώρα. Καλά, είναι ξεκάθαρο ότι παίζουν παιχνίδι. Έχει βαρεθεί ψυχή μου. Εδώ, παιδάκι μου, βγαίνει δημόσια ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και λέει ναι, τους παρακολουθούμε με ντρόουν. Άρα παραβιάζουμε τον αέριο χώρο, άρα έχουμε φωτογραφίες. Όταν λέει ότι είδαμε, λέει, τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, τι ομολογεί. Δεν ότι είμαι βάζει ντρόουν από πάνω και τα παρακολουθούν. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι φωτογραφίες αυτές, ότι τα ντρόουν αυτά, οι φωτογραφίες από τα ντρόουν είναι από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Τα ντρόουν έχουν δυνατότητα να τραβά φωτογραφίες και βίντεο 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα. Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί εχθές ο Τσαβούσογλου έκανε επίθεση και στη Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών, αυτά που λέγαμε το πρωί. Λέει, της έδωσα ένα μάθημα, γιατί τα έλεγε ό,τι έλεγε η Ελλάδα, λέει. Ναι. Παντελή. Ναι, καλημέρα. Έτσι είναι. Επιτέθηκε στη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Μπέρμποκ, για τη συνάντηση που είχαν στην Κωνσταντινούπολη. Και είπε ότι η Μπέρμποκ ήταν φανερά, λέει, ανοιχτά με ελληνικές θέσεις, υποστηρίζοντας συνέχεια την Ελλάδα, και εγώ της έδωσα ένα μάθημα αργότερα και δημοσίως. Έχουμε πει ότι η Μπέρμποκ, η πράσινη, από την αρχή, πριν γίνουν οι εκλογές πέρσι, πριν ένα χρόνο είχαμε τις εκλογές, είχαν δηλώσει ότι θέλουν, εάν έρθουν στην εξουσία, να αλλάξουν την πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία και την Τουρκία. Η Μπέρμποκ ήταν πάρα πολύ αυστηρή και πάλι με τους Τούρκους. Δεν δέχεται το Υπουργείο Εξωτερικών και η γερμανική κυβέρνηση τις επιθέσεις της Τουρκίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος, όπως λένε. Τα ελληνικά νησιά είναι ελληνικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Ναι. Αυτά φαίνεται του τα είπε ξανά η Μπέρμποκ. Ο κύριος Τσαβούσογλου είχε γίνει έξαδρος, αν θυμάστε, και τότε υπήρχε και μία διαμάχη δημόσια στην συνέντευξη. Ακριβώς. Είχε καταγραφεί η δημόσια αντιπαράθεση. Απλά επανέρχεται ο Τσαβούσογλου ξαφνικά. Τι μάθημα της είχε δώσει, εννοούσε. Το μάθημα ήταν αυτό εκεί που τις τάπες στη συνέντευξη, ας πούμε. Αυτό εννοούσε, Παντελή. Ναι, αυτό εννοούσε, ότι τους έχουν δώσει ένα μάθημα. Τώρα τι μάθημα τους έχουν δώσει δεν έχει καταλάβει κανείς. Το θέμα είναι ότι και οι σχέσεις και με τη Γερμανία, που κάποτε είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις. Βέβαια, και ιστορική σχέση. Παιδιά, έχουν διαταραχθεί. Πόσα εκατομμύρια Τούρκους έχει μετανάστες εκεί. Αυτό, ρε, παιδί μου, ήταν... Εκτός των άλλων. Κοιτάξτε, η Γερμανία έχει περίπου 3 εκατομμύρια, επειδή υπάρχει και ένας μύθος ότι οι Τούρκοι ψηφίζουν κτλ. Οι Τούρκοι έχουν 3 εκατομμύρια εδώ, 1 εκατομμύριο έχει δικαίωμα ψήφου, στις εκλογές δεν πηγαίνουν ούτε οι μισοί να ψηφίσουν. Ναι. Δεν παίζουν και κανένα μεγάλο ρόλο. Η Γερμανία με την Τουρκία έχουν ιστορική σχέση. Εμπορική σχέση. Όχι, και εμπορική. Είναι στρατιωτική, παιδιά. Λοιπόν, και στρατιωτική. Οι Γερμανοί είχαν εκπαιδεύσει στρατιωτικά, έχει τροφοδοτήσει τους Τούρκους πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τους Γερμανούς. Στο δεύτερο ήταν με. Δηλαδή είχαν πάντα.
Εξαρτάται και την κυβέρνηση, έτσι. Εξαρτάται και την κυβέρνηση. Θεωρείς δηλαδή με Παντελή ότι έχει μεταστροφή. Είχε πει ότι θέλει μία άλλη σχέση με την Τουρκία. Μία άλλη σχέση. Δεν είναι. Να πω και κάτι άλλο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι τόσο οι εμπορικές σχέσεις. Η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες σχέσεις εμπορικές με την Ανατολική Ευρώπη, με τη Γαλλία, με την Ολλανδία. Αυτό που πιστεύουν είναι ότι η Τουρκία παίζει μοναδικό γεωπολιτικό ρόλο. Η Τουρκία είναι μοναδική στον κόσμο γεωπολιτικά. Όμως, εδώ έχει η Τουρκία ξεπεράσει κάποια όρια. Έχει ξεφύγει εντελώς και στην Ουκρανία τις σχέσεις με τη Ρωσία και στις σχέσεις της με την Ελλάδα. Δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια, ειδικά οι πράσινοι που έχουν το Υπουργείο Εξωτερικών, που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο πάνω-πάνω στην ατζέντα τους. Τις φρεγάτες θα τους τις δώσουν τον Τούρκων οι Γερμανοί. Δεν είναι φρεγάτες, είναι υποβρύχια. Υποβρύχια, ναι. Υποβρύχια, ναι. Έχουν πάρει από τα 7, δεν τους τις δίνουν, τις κατασκευάζουν μαζί. Οι Γερμανοί βάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, την τεχνολογία, οι Τούρκοι τα μοντάρουν στη Σμύρνη, έτσι. Έχει μονταριστεί μόνο ένα υποβρύχιο από τα 7, το οποίο είναι στη φάση των δοκιμών. Έχει μπει στη θάλασσα, αλλά δεν είναι μάχημο ακόμα. Από ό,τι μαθαίνουμε, και το μάθαμε και από ελληνικές πηγές, καθυστερούν οι Γερμανοί να τους δώσουν την ηλεκτρονική τεχνολογία. Καθυστερούν. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ένταση κιόλας από τη μεριά της Τουρκίας, ότι κοιτάξτε, καθυστερείτε και τα συμβόλαια, να πούμε και το επόμενο. Εάν θέλει η Γερμανία αποφασίσει να μην τα δώσει στην Τουρκία την τεχνολογία, τότε πρέπει η Γερμανία να πληρώσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία. Υπάρχει ρήτρα, έτσι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθυστέρηση και γι' αυτό λένε, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος, θα κοιτάξουμε προς την Κορέα και αν δεν μας τα δώσει, υπάρχουν και άλλοι που Μάλιστα. μπορούμε να τα πάρουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν καταφέρει και με τη Γερμανία να τα σπάσουν. Παντελή, πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μαρίας, να δούμε λίγο και τον τουρκικό τύπο. Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Mm-hmm. Να πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η ελληνική πλευρά μπορεί να στείλει επιστολές είτε στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη. Γενικώς η ελληνική πλευρά να στείλει επιστολές και να επισημάνει ότι η Τουρκία δεν επιβάλλει κυρώσεις. Παραδείγματος χάρη, μόνο η νατοϊκή χώρα που δεν επιβάλλει κυρώσεις στο θέμα της Ρωσίας. Να τις τάσεις για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Να το πάλι να το κινήσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό λένε και οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά θα κάνουν. Όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα, ναι, οι Τούρκοι έχουν ήδη δηλώσει ότι έχουν στείλει 3 επιστολές. Πρώτα απ' όλα πάνω σε αυτό που λες. Και η τελευταία, όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, στάλει στις 17 Σεπτέμβρη προς τα Ηνωμένα Έθνη και γενικότερα προς τους διεθνείς οργανισμούς. Είναι αυτή η προσπάθεια, ουσιαστικά αντιγραφή της ελληνικής προσπάθειας να διεθνοποιήσουν το ζήτημα. Πάμε τώρα, ακούμε επιστολές και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Τι λέει ο Σύμφωνος? Αφήγημα. Έτσι, όσον αφορά τώρα τα πρωτοσέλιδα, η Μιλιέτ έχει σήμερα και πάλι βασικό τέλειο. Η φιλοκυβερνητική που λέει κίνηση στα Ηνωμένα Έθνη για την Κύπρο. Ουσιαστικά εδώ η Μιλιέτ προαναγγέλει ενδεχομένως ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να κάνει κάποια κίνηση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αναγνωριστούν να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Αυτό λέει ότι ετοιμάζεται μία φόρμουλα προκειμένου να αναγκάσει τα μέλη του Ηνωμένων Εθνών, ουσιαστικά τις χώρες, να αποδεχτούν ως ισότιμο κράτος την τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου. Αυτό λοιπόν το λέει σήμερα η φιλοκυβερνητική. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο που αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, αλλά από μια άλλη οπτική, είναι της Τουρκία. Με τον τίτλο αυτό δεν το έκανε ο Έλληνας. Εδώ λοιπόν σήμερα τα τουρκικά μέσα λένε ότι αναφέρονται στον τουρισμό και λένε ότι ενώ ο Έλληνας επηρεασμένος από όλη αυτή την πολιτική ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών δεν πήγε φέτος στην Τουρκία να αφήσει τον οβολό του να είναι τουρίστας, αντίθετα οι Τούρκοι δεν επηρεάζονται τόσο πολύ και τουλάχιστον οι Τούρκοι οι λεφτάδες που έχουν τη δυνατότητα με τα σκάφη και τα λοιπά να έρχονται στα ελληνικά νησιά
Φέτος ήρθαν και άφησαν στην Ελλάδα 1 δισεκατομμύριο ευρώ παρά την κρίση. 30 λεπτά. Τη μεγάλη. Ένα δισευρώ. 30 ναι. λεπτά. Πες τους. Και κάνουν αυτή την αντιπαράθεση εντάξει, ότι ο Έλληνας επηρεάζεται περισσότερο. Όπως λέγαμε κι εμείς, ότι εδώ έχουμε το Σκοπιανό και οι δικοί μας πάνε πάνω και παίζουν στα καζίνο. Ναι, αυτό παντού λένε. Παντού πάντα τώρα. Τα ίδια είναι τώρα. Ναι, ναι, αυτό λένε. Λοιπόν, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, αυτό λένε τώρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, Μαρία Παντελή, επανερχόμαστε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Προηγουμένως έχουμε μία υποχρέωση όμως εδώ. Εισβάλλουν στο στούντιο πάλι. Διαφημιστική υποχρέωση. Ελάτε, θα τραγουδήσεις, ρε Μάνο. Πήρα το μικροφωνάκι και πήρα να αφιερώσω. Θέλω να κάνω μία. Έλα, κάνε μία αφιέρωση. Μία αφιέρωση. Λοιπόν, γιορτάζει η εκπομπή στην αρχισυντάκτριά μας. Γιορτάζει η Γεωργία Λινάρδου. Σήμερα, παιδιά. Την αρχισυντάκτρια και των δύο εκπομπών. Και των δύο εκπομπών. Και των δύο. Και των δύο. Έτσι. Γεωργία, να τα εκατοστήσει. Φίσα, Γεωργία, φίσα από πάνω, σε παρακαλώ να σβήσουν. Φίσα, σε παρακαλώ. Φίσα. Φίσα. Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γεωργία. Γίνεται 24 χρονών η Γεωργία Λινάρδου, το ανακοινώνω δημόσια και δεν δέχομαι διαψεύσεις, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εσείς επίσης, τι είναι, φράουλα. Άστε λίγο να φάμε κάτι. Είναι φράουλα από την Κρήτη. Είναι φράουλα από την Κρήτη. Άστε ρε που είναι φράουλα από την Κρήτη. Από τη Μανολάδα μην είναι, από την Κρήτη αυτή είναι. Κρήτη. Και από τη Μανολάδα, ωραίες είναι όταν είναι... Πεζό 208, παιδιά. Έχει το Σιλάε, 1200 κυβικά, 75 άλογα. Ναι. Διακρίσεις φοβερές, πολύ χαμηλή κατανάλωση, 5,3 λίτρα και 24 διεθνή βραβεία. Εξοπλισμός όπως γουστάρετε. Λοιπόν, και 1,5 τεπόστο 14,999 για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, στην κλήρωση. Σήμερα όμως κληρώνει ένα μαντεμένιο ενεργειακό ισπανικό τζάκι του ομίλου Φράγκου. Επικοινωνήστε για να το διεκδικήσετε. Έχετε ακόμα μία ώρα και κάτι περίπου. Θερμαντική κάλυψη 100 τετραγωνικών, εξοικονόμηση ενέργειας 80%, 60% λιγότερα ξύλα. Εγγύηση 10 χρόνια. Δίνουμε 4 μέτρα καμινάδας για την τοποθέτηση εστίας της μονώσης για τις γυψοσανίδες. Τηλεφωνήστε 14999 ή στείλτε μήνυμα. Όμιλος Φράγκου κληρώνει σήμερα. Προλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν. Καλημέρα κύριε Τζούμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τζούμη. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης. Ο Δημήτρης ο Τριανταφύλου θα είναι σε λίγο μαζί μας. Αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο. Για να συνδεθούμε και με τους συναδέλφους. Ο Θανάσης ο Αγενός από τη Μόσχα και ο Παντελής βέβαια και η Μαρία. Βέβαια. Καλημέρα Θανάση. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλή σας μέρα. Αυξήθηκε η έκταση χθες. Της χώρας. Εννοείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ναι. Αργά τη νύχτα με την υπογραφή των διαταγμάτων από τον Βλαντίμιρ Πούτιν ουσιαστικά κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Η τελετή στις 3 η ώρα θα είναι απλώς η επίσημη επισφράγηση αυτή τη διαδικασία. Η Ρωσική Ομοσπονδία πλέον έχει 89 περιφέρειες από 85 που είχε μέχρι χθες. Η Ρωσία. Συγγνώμη, εχθές τους έκανε, ανεξάρτητο κράτος και σήμερα το ανεξάρτητο κράτος αυτό θα ενσωματωθεί στη Ρωσία. Προσχωρεί με βάση τη νομική λογική της Ρωσίας, προσχωρεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Μάλιστα, η Μόσχα επικαλείται και συγκεκριμένα άρθρα. Αυτή τη στιγμή είναι κράτη ξεχωριστά. Έχουμε ήδη δύο κράτη αναγνωρισμένα από τη Ρωσία, τον Ντονιέτς και τον Λουγκάνς. Τα οποία σε 12 ώρες, ας πούμε, σε μερικές ώρες θα ενωθούν. Έτσι ακριβώς. Θα μας τρελά. Θα γίνουν η ενιαία περιφέρεια που έλεγες, Κρυμαία, όλο αυτό. Υπάρχει περίπτωση να γίνει έτσι. Αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα αντιμετωπιστεί τελικά ως έτσι. Καλά το διοικητικό τώρα. Πάντως γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Το διοικητικό τώρα δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι μιλάμε για το 15% των εκτάσεων. Και κάνει τα βαντούρι, δηλαδή κάνει μεγαλοπρεπή πράγματα, κάνει φιέστες και τέτοια. Θανάση, είναι θα γίνει μεγάλη συναυλία, όπως ακριβώς και γίνει και μετά την Κρυμαία, την οποία θα χαιρετήσει ο ίδιος ο Πούτιν. Προφανώς είναι μια ιστορική στιγμή για την Ρωσία. Και για αυτούς τους ανθρώπους το λέω βέβαια, γιατί έχω και μια σχετική εμπειρία. Έχω ζήσει αρκετό καιρό στο Ντονιέτσκ, έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς από την ευρύτερη περιοχή. Είναι πολλά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν αυτή ακριβώς την πράξη και όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό στη Δύση, αντιμετώπιζαν τον Πούτιν ως διστακτικό όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος δεν είχε προχωρήσει στο να υιοθετήσει από το 2014 κιόλας αυτό που ήθελαν οι πληθυσμοί της
περιοχής. Τι από το 14, για πολλά εκατομμύρια Ουκρανούς, αυτό, Ουκρανούς πολίτες δηλαδή εννοώ μέχρι σήμερα, είναι μια σωτηρία, είναι μια κάλυψη που παρέχει πλέον η μητέρα πατρίδα για τους περισσότερους από αυτούς, η Ρωσία. Πάντως, πρόκειται για υπόλοιπη... μια παράνομη πράξη, ναι, του διεθνούς δικαίου που δεν θα αναγνωρίσει καμία χώρα στον κόσμο. Έτσι. Εκτός από κάτι δική τους. Πρόκειται για μια παράνομη πράξη, Παντελής, για του διεθνούς δικαίου κριτική, που καταπατιέται μια κριτική που άγρια, άσκησε, έτσι, που ακούσαμε. Με διευκολύνει ο Παντελής για να σας πω μια κριτική που μόλις διαβάζω ότι ασκήθηκε από τον εκπρόσωπο της Ρωσίας, τον ΟΓΕΕ, στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γκουτέρες. Ναι. Είπε δηλαδή ο Ρώσος αντιπρόσωπος να μην ξεχνάει ο Γκουτέρες ότι είναι απλώς ένας ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος του οργανισμού και τίποτε περισσότερο, δεν μπορεί να κάνει πολιτικές δηλώσεις και πολύ περισσότερο εκ μέρους του οργανισμού. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει, ναι, και για τους δημοσιογράφους. Η πολιτική σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Κάποτε θέλω να θυμίσω δεν είναι έτσι ότι κι αλλιώς. Κάποιοι πολύ γνωστοί δίκαιο, να υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Παντελή, να ολοκληρώσω δεν είναι έτσι τη φράση μου, σε έτσι παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς είναι για κάποιους. Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο και υπάρχουν και οι κανόνες και υπάρχει και ο ΙΕ. Το δίκαιο ερμηνεύεται διαφορετικά από τους δε. Δεν ερμηνεύεται. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς θα το ερμήνευε όπως θέλει η Τουρκία και θα μπούκαρε στην Ελλάδα, θα έκανε δημοψήφισμα στη Μυτιλήνη και θα βγει η Μυτιλήνη περιφέρεια της Τουρκίας, όπως ότι και η Κομωτινή. Των κατοίκων της Μυτιλήνης είναι τουρκόφιλη. Δεν ξέρουμε ποια είναι η πλειοψηφία. Αυτά λένε οι Ρώσοι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η πλειοψηφία. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν φύγει και έχουν γίνει πρόσφυγες στις περιοχές. Το τι λέει η Ρωσία δεν το πιστεύουν και πάρα πολύ. Έτσι. Ωραία, ας μην το πιστεύουν, Θανάση, πάντως Θανάση, δεν είσαι εσύ, Παντελή, που θα ερμηνεύσεις το διεθνές δίκαιο. Πες μας κάτι, πες μας κάτι. Δεν το ερμηνεύω εγώ. Είναι ξεκάθαρο το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν. Η Ρωσία μπούκαρε σε ξένη χώρα, την κατέλαβε, έκανε ψεύτο δημοψηφίσματα και προσάρτησε ξένα εδάφη. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Και εμείς στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτών, με όλα αυτά. Οι πληθυσμοί πολύ των περιοχών αυτών, σύμφωνα με μία άλλη νομική ερμηνεία, άσκησαν το ύψιστο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ναι, εντάξει. Το ύψιστο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, πάντως, Θανάση, δεν το γίνεται... Το οποίο, μάλιστα, μη σας προκαλεί, συνάδελφοι, μη σας προκαλεί, συνάδελφοι, μη σας προκαλεί, συνάδελφοι, ειδικά εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να λέμε. Μη σας προκαλεί καθόλου εντύπωση στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο, τουλάχιστον αυτή είναι μία από τις ερμηνείες του δικαίου. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας είναι ισοδύναμα, δεν υποστηρίζει, δεν μπορεί να αποδείξει κανείς ότι το ένα υπερισχύει του άλλου. Θανάση μου, Θανάση μου, εδώ πήγανε Πούτιν, με τη βία, Θανάση, εδώ πήγανε Πούτιν, με τάξη πυράβλους και τους μιλήσανε. Εδώ ο Πούτιν, κάτσε Παντελή. Τώρα, δηλαδή πραγματικά τι είναι αυτά. Παντελή, λοιπόν, εδώ αυτά. Ο Πούτιν, λες τώρα εσύ για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που είναι στο καταστατικό χαρτί, εδώ ο Πούτιν αμφισβήτησε το δικαίωμα μιας χώρας να επιλέξει αν θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και είπε δεν έχεις δικαίωμα. Και μπουκάρω μέσα. Και τώρα μου υπερασπίσει το Δημήτρη μου, είναι ακριβώς όπως μια χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβήτησαν το δικαίωμα της Κούβας να εγκαταστήσει πυρηνικούς πυράβλους στο έδαφος. Δεν μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα να την βομβαρδίσουν και να την προσαρτήσουν. Ούτε μπήκαν δεν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό. Γιατί αποσύρθηκαν οι πυρηνικοί πυράβλοι. Είναι σαν να μπήκαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό και προσάρτησαν το Βόρειο Μεξικό λέγοντας το έχουν ότι κάνει σε μερικές δεκάδες χώρες. Το έχουν κάνει παντελώς σε μερικές δεκάδες χώρες. Δεν έχουν προσαρτήσει εδάφη οι Αμερικάνοι, Θανάση. Δεν έχουν προσαρτήσει εδάφη. Τα έχουν καταστήσει υποτελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ναι. Υποτελείς ήταν και η Ανατολική Ευρώπη στους Σοβιετικούς επί χρόνια. Υποτελείς είναι και η πόλη. Με βάση το διεθνές δίκαιο που υπογράφηκε στον, το ιδρυτική πράξη, στην ιδρυτική πράξη του ΟΗΕ προέβλεπε ότι μερικές χώρες θα είναι υποτελείς στη Σοβιετική Ένωση. Θανάση, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τώρα, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Τώρα είναι γνωστές οι ιδέες. Όχι, αντιπαραθέτουμε επιχειρήματα, δεν τσακωνόμαστε. Πες μου κάτι. Εκεί τώρα, με βάση τα στοιχεία που δίνει η Μόσχα, στις περιοχές αυτές, πόσοι ψήφισαν, πόσοι ήταν πριν, υπάρχουν στοιχεία αν έχουν φύγει, θα έχουν φύγει άνθρωποι. Δυστυχώς δεν έχω όλα τα στοιχεία. Θυμάμαι μόνο τον Ντονιέτσκ
θυμάμαι μόνο τον Ντονιέτς και είχε πληθυσμό με βάση τη Wikipedia, όχι κάτι πολύ ας πούμε πιο φιλορωσικό. 4.100.000 σύμφωνα με την ανακοίνωση των στοιχείων ψήφισαν 2.100.000. Μάλιστα. Ναι. Οι άλλοι λείπουν, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Οι περιοχές αυτές έχουν έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια αυταπάτη δυστυχώς, γιατί η κάλυψη των ειδήσεων και εξελίξεων είναι προφανώς μονομερής, είναι προφανώς αντιρωσική από τα περισσότερα διεθνή πρακτορία. Έχω ξαναπήξει στο παρελθόν ότι από τη στιγμή που ξέσπασε βέβαια ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα μέσα εκείνα, τα αγγλοσαξονικά, τα δύο μεγάλα διεθνή πρακτορία, αλλά και τα μέσα των άλλων χωρών που έχουν πάρει σαφή θέση των ατοικών χωρών, δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλα μέσα παγκοσμίως, είναι όλα από νατοικές χώρες. Αυτά τα μέσα έχουν σαφή αντιρωσική τοποθέτηση. Το λέω αυτό για να πω ότι έχουμε την εντύπωση ότι πρόσφυγες υπάρχουν μόνο στις δυτικές χώρες, ενώ υπάρχουν 3,5-4 εκατομμύρια που έχουν καταφύγει προς την Ρωσία και ένα με 1,5 στην Περίμενε, θα αναζητήσω ένα λεπτό γιατί τρέχουν τα πράγματα. Πάμε στη Σκύρο. Μισό λεπτό γιατί έχουμε ελληνογαλλική άσκηση σε εξέλιξη. Ο Γεωργία Γαρατζιώτη είναι εκεί για την καταγράφη εκ μέρους του Open. Πάμε για να δούμε εικόνες. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Σκύρο, όπου έχει φτάσει σήμερα στην κόρυφωσή της η μεγάλη ελληνογαλλική άσκηση Αργό 22, μια άσκηση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα στο κέντρο του Αιγαίου, στον Παγασιτικό, στο Βόρειο Αιγαίο και στις Σποράδες. Εδώ λοιπόν στη Σκύρο, με μία αποβατική ενέργεια Ελλήνων και Γάλλων πεζοναυτών και δυνά και μονάδων ειδικών επιχειρήσεων, φτάνει στην κόρυφωσή της η άσκηση. Βλέπουμε εδώ το αρματαγωγό Ικαρία, το οποίο πριν από λίγο προσέγγισε τις ακτές στη Σκύρου. Αυτή την ώρα λοιπόν αποβιβάζονται πυροβόλα Μη 109 και γαλλικά άρματα μάχης σε λίγο. Λοιπόν, νωρίτερα προσέγγισε την ακτή και το δεύτερο αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού, το Χίος. Ναι, είναι του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το Ικαρία. Λίγο νωρίτερα προσέξτε την ακτή και το αρματαγωγό Χίος, από το οποίο αποβιβάστηκαν άρματα μάχης Λέοπαρντ. Βλέπω τον Ερντογάν πάλι να τα παίρνει στο κρανίο. Να βλέπει τα πλάνα και να τρελαίνεται, ναι. Όπως μας λέει ο... Πρόκειται για μια άσκηση... Έλα Γεωργιά, συνέχισε. Πρόκειται για μια άσκηση που είναι ένα μήνυμα ισχύος, ένα μήνυμα στρατιωτικής συνεργασίας και ετοιμότητας Ελλάδας και Γαλλίας απέναντι σε κάθε αναθωρητισμό και σε κάθε λύση. Νωρίτερα είδαμε και επιθετικά ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία ήρθαν να ελέγξουν την περιοχή πριν ξεκινήσει η επιχείρηση της απόβασης των Ελλήνων και Γάλλων πεζοναυτών. Ήρθαν να συλλέξουν πληροφορίες για την ασφάλεια της επιχείρησης. Είδαμε F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας για αεροπορική υποστήριξη της επιχείρησης. Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η άσκηση. Με συγχωρείτε, μετακινούμε συνέχεια. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι εντυπωσιακές εικόνες πάντως αυτές και είναι και μια επίδειξη ισχύως ουσιαστικά, έτσι. Έτσι. Και της ελληνογαλλικής συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο. Στρατηγέ, αυτά είναι για αυτά μας ελληνικά κατηγορούν. Ελληνικά είναι τα άρματα και τα αυτά ή γαλλικά. Ναι, ελληνικά είναι. Ναι. Απλά ισχύως... Και ελληνικά και γαλλικά. Α, και ελληνικά και γαλλικά. Και γαλλικά. Ναι. Η Σκύρος δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στα νησιά, στα οποία γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι ένα νησί το οποίο επιλέχθηκε για να γίνει άσκηση απλά. Λοιπόν, άρα δεν μας κατηγορήσει για αυτά. Συνεχίστε εσείς εκεί τη δουλειά σας. Βλέπουμε εικόνα εμείς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γεωργία μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα ελληνοτουρκικά λοιπόν με τον κύριο Τζούμι. Αυτά είπαμε, δεν θα μας κατηγορήσει ο Ερντογάν για αυτά. Ο Σκύρος δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν τη θέλει. Όχι, δεν τη θέλει. Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη της Λοζάνης, στα νησιά τα οποία γίνεται αναφορά για αποστρατικοποίηση. Οπότε δεν τον νοιάζει. Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να γίνει. Θα πει ότι να, όμως προκλητική μα φέρνει τα κανόνια τους. Κάνουν ασκήσεις απόβασης, άρα ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση στη Μικρά Ασία. Γνωστό αυτό. Ο Τσαβούσογλου που λέει τώρα ότι εμείς λέει άμα δεν τα βρίσκουμε πάμε και στο πεδίο. Και άμα δεν τα... και δείχνουμε την ισχύ μας. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου. Καλημέρα σας. Τους φέρνουμε λέει και στο τραπέζι μετά, άμα θέλουμε. Όλη αυτή η ρητορική, πού θα φτάσει κύριε Τζούμι?
Ναι, έτσι όπως έχει κλιμακωθεί η ένταση, είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανένας ότι αυτόματα και ομαλά θα αποκλιμακωθεί. Τέτοια ρητορική έχουμε να ακούσουμε από τους Τούρκους εδώ και 100 χρόνια, από το 23. Δηλαδή, ούτε στην εισβολή στην Κύπρο είχαμε τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Όπως επίσης, ακόμη και στο θέμα των διαπραγματεύσεων, βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, αν πει κάποιος ότι αύριο αρχίζουμε συζητήσεις με τους Τούρκους, να συζητήσουμε τι, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι το μοναδικό θέμα είναι η Φαλοκρηπίδα. Και αυτοί έχουν το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, το τουρκολιβικό μνημόνιο, την αποστρατικοποίηση των νησιών. Πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα? Αλλά και επί του πεδίου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι καθημερινά υπάρχει κλιμάκωση. Αυτό το μήνα είχαμε 1450 παραβιάσεις. 1450. Με αεροσκάφη και με τα ντρόνς. Λοιπόν, στρατηγέ, μισό λεπτό. Λοιπόν, να πούμε να ευχαριστώ, διότι η εκπομπή έχει εξέλιξη τα λοιπά. Να πούμε να ευχαριστώ στον Θανάση και στον Παντελή. Θα τα πούμε για από Δευτέρα, παιδιά πάλι. Ωραίος ήταν ο διάλογός σας. Έτσι πρέπει να είναι ο διάλογος, ζωντανός. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, επίσης, να είστε καλά. Σαββατοκύριακο, παιδιά. Λοιπόν. Γεια συνέχεια, στρατηγέ. Έλεγα ότι με τις 1450 παραβιάσεις που έχουμε είναι πρωτοφανές ρεκόρ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Ναι. Μιλάω με διάφορους που έχουν, ας πούμε, γνώση του πράγματος. Και λένε, στρατιωτικούς, και λένε, ρε παιδί μου, ενώ λέει η ρητορική τους, ας πούμε, ξεφύγει τελείως, έχουν κόψει καπίστρια δηλαδή οι Τούρκοι, στο πεδίο δεν το βλέπουμε. Πώς δεν το βλέπουμε? Δηλαδή... Μισό, όχι, λένε τώρα. Ναι. Δηλαδή, σου λέει... Δεν κάνουν κινήσεις, λες. Ναι. Ναι, έχει να... νόημα τώρα αυτό ή κινήσεις σε 10 λεπτά έχει γίνει... Κοιτάξτε, με τα κινήσεις μονάδων ή σχηματισμών αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν υπάρχει ιδέα να περιμένεις κάτι άμεσα. Ναι. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει στους επόμενους μήνες. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή τώρα δεν το έχουμε, ναι, δεν το δούμε και στο μέλλον. Έτσι μέλλον. Κι αλλιώς δεν είναι παραταγμένη απέναντι η Τουρκία. Η στρατεία Αιγαίου είναι απέναντι, αλλά ναι, για να κάνεις μια επιχείρηση και σε μια θέλει χώρα. Προετοιμασία. Όπως η Ελλάδα, δεν θα πας τώρα σε χώρες όπως έκανε εισβολή στη Συρία ή στο Ιράκ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τακτικό στρατό με ηθικό ποιότητα. Συνεπώς λοιπόν δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τζούμη, επειδή το ακούμε, λέει, υπερισχύουμε, λέει. Είναι, να το πω λαϊκά, είναι τόσο υποδεέστερη η Τουρκία? Δεν νομίζω, ξέρω εγώ, είναι αμεληταία η Τουρκία. Δεν έχουμε καταλάβει δύο πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, νομίζω ότι είναι λάθος να υποτιμούμε την Τουρκία, όπως είναι λάθος και να την υπερεκτιμούμε. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ποιότητα, ηθικό και σε κάποιους τομείς, το αναφέρατε νομίζω και νωρίτερα σας άκουγα, υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή στα υποβρύχια τα TAF-214 τα οποία διαθέτουμε εμείς, η Τουρκία δεν τα έχει και αυτή τη στιγμή ζητάει από τους Γερμανούς να τις τα δώσουν. Αυτά είναι τα γερμανικά, τα υποβρύχια. Ναι, τα γερμανικά υποβρύχια. Η Τουρκία έχει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει ένα πλεονέκτημα με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία τα χρησιμοποιεί συνέχεια για να κάνει τις παραβιάσεις, να παίρνει φωτογραφίες και να μας τις χρησιμοποιεί εναντίον μας αυτό το αφήγημα το οποίο δημιουργεί. Αυτό που λέει ως απορία ο Δημήτρης μου λέει ότι μπορεί να πάρουν από 5 χιλιόμετρα φωτογραφία αυτό. Ναι, ναι. Να πάρουν φωτογραφία. Μπορεί άρα να μην είναι από πάνω. Μπορεί να μην είναι καν στον αέριο χώρο το δικό μπορεί μας. Να μην παίρνει και από τα drones, γιατί βγάζει τα αεροσκάφη. Βγάζει και κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Ναι. Έτσι, τα οποία κάνουν βόλτες στο Αιγαίο, φτάσανε δηλαδή, 50 μίλια. Θέλω να πω ότι με τον ίδιο τρόπο που αυτοί βλέπουν τη Λίμνο, ας πούμε. Βλέπουμε και εμείς απέναντι. Που αυτό. Βλέπουμε και εμείς την Έφεσο. Ναι, σωστό. Άλλο τώρα που εμείς δεν βγάζουμε φωτογραφίες, ας πούμε. Ναι. Λέμε τώρα. Ναι. Κύριε Τριανταφύλου, τώρα όλο αυτό το αφήγημα της αμυνόμενης Τουρκίας απέναντι στον κακό γείτονα και αυτά που λέει σε συνδυασμό με αυτά που λέει ο ΑΚΑΡ ότι παιδιά να τα βρούμε στο Αιγαίο, να τα μοιράσουμε εδώ στο Αιγαίο. Πού μπορεί να οδηγήσουν, θεωρείτε? Μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση που δεν θα θέλαμε να βιώσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, νομίζω, τελευταία φορά που είμαστε σε τέτοια ένταση, είναι το 96. Μιλάμε για τα ίμια. Τέτοια κατάσταση υπάρχει και σε επίπεδο ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας και ενδεχομένως και από δικιά μας πλευράς, γιατί αντιδρούμε σε αυτά που λένε οι Τούρκοι. Συγγνώμη, επειδή δεν το θυμάμαι και ο Δημήτρης το έχει ζήσει κιόλα. Στα ίμια, πριν τα ίμια είχαμε τέτοιες φωνές, τέτοιες σαμπουκάδες. Όχι, δεν ήταν σε τέτοιο σημείο. Δεν ήταν σε τέτοιο σημείο. Αλλά οξύνθηκε. Μέσα σε λίγες ώρες. Ναι, δηλαδή, από προβοκάτσια ξεκίνησε τώρα αυτό. Ναι, και βέβαια, από βλακίες ελληνικές μετά συνεχίστηκε. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Άρα είναι πρωτοφανής η κλιμάκωση της έντασης, τη ρητορική τουλάχιστον, κύριε Τριανταφύλου. Ναι, πρωτοφανής, δηλαδή πρέπει να πάμε πίσω στο 96 νομίζω και παλιότερα από το 96 και μετά. Είναι πρωτοφανής, πραγματικά είναι πρωτοφανής. Νομίζω και οι ίδιοι οι Τούρκοι αναλυτές αρκετοί το λένε και υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο χειρότερο σενάριο. Αλλά δεν είναι κάτι για τώρα, γιατί είναι η μακρά εκλογική περίοδος, γιατί απευθύνεται και στο εσωτερικό του κοινού Ερντογάν. Πέραν
πέραν της εξωτερικής πολιτικής που προσπαθεί να ασκήσει. Το θέμα του, το πρόβλημά του, το μεγάλο, είναι ο εταίρος του, ο κύριος Μπασελή, που τον έχει ανάγκη ο Ερντογάν για να επανεκλεγεί. Και ο Μπασελή κάθε λίγες μέρες βγαίνει και κάνει ομιλίες, που εμείς στην Ελλάδα τις ακούμε και λέμε πάλι μας κατηγορία, αλλά ουσιαστικά στέλνει μήνυμα στον κύριο Ερντογάν ότι κοίταξε, μην αλλάξει πολιτική, μακριά από τη Δύση σε θέλω, κατά των Αμερικανών. Και κύριε καθηγητά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ είμαι απλό παρατηρητής. Ακούω τον Ερντογάν και είναι χειρότερος από τον Μπαξελή τις περισσότερες φορές. Σε αυτά που λέει. Απλά τον Μπαξελή ξέρουμε ότι είναι γκρίζος λύκος. Αλλιώς, αυτά που λέει ο Ερντογάν στα δικά μου τα αυτιά πολλές φορές είναι χειρότερα από αυτά που λέει ο Μπαξελή. Μερικές φορές, αλλά από την άλλη λέει και πράγματα που δεν είναι τόσο. Δηλαδή, σου λέει, τίνει ένα χέρι φιλίας. Τώρα, άλλο αν είναι αξιόπιστο ή όχι. Όπως είχε δηλώσει του κύριου Ακάρε χθες, η κυβέρνηση ακροβατεί, είπαμε, με το εσωτερικό ακροατήριο και βεβαίως από εκεί και πέρα αυτά που προσπαθεί να προσκομίσει στο εξωτερικό πεδίο. Μήπως πάντως η αντιπολίτευση τον πάει τον εξωθεί σε μια σύγκρουση για να τον καταστρέψει? Όχι, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει την επιρροή που νομίζουμε ότι έχει σε παρούσα φάση. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές. Και αυτός ο συνασπισμός αυτή τη στιγμή έχει τεράστιες διαφορές μεταξύ του. Υπάρχει αυτός ο συνασπισμός εναντίον του Ερντογάν, αλλά έχουν δυσκολίες να έχουν να αναπτύξουν κοινές θέσεις, κοινούς υποψηφίους κ.ο.κ. Και είμαστε μακριά από τις εκλογές ακόμη. Δηλαδή, μιλάμε για εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη το νωρίτερο και έχουμε λίγο χρόνο. Και όπως είπε ο στρατηγός. Αυτή η αλήθεια δεν ξέρουν πότε θα κάνουν εκλογές ακριβώς. Όποτε αποφασίσει ο Ερντογάν. Κοιτάξτε. Εκλογές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 23 Ιουνίου. Τώρα, υπήρχε μια ρύθμιση που πέρασε από το Κοινοβούλιο της Τουρκίας, νομίζω το Μάρτιο, που άλλαξε το όριο που μπορεί να ενταχθεί ένα κόμμα στη Βουλή, δηλαδή είναι το 10% στη Τουρκία, σε αντίθεση με εμάς που είναι το 3%, και κατέβηκε το όριο στο 7%. Με τα δεδομένα σημερινά, ο Μπασελή δεν μπορεί να μπει στη Βουλή. Και περιμένουν αυτή η ρύθμιση θα αρχίσει να ενεργοποιηθεί τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Γι' αυτό λέω για άνοιξη. Από τότε θα ισχύει το 7%. Έτσι. Nice. Και γι' αυτό προσπαθεί να αλλάξει λίγο το κλίμα η ελληνική ρητορική, η αντιαμερικάνικη ρητορική, η αντιδυτική ρητορική. Κάτι του δίνει. Ναι. Μα φαίνεται, όπως μας περιγράφει τη δημοσκοπήση η Μαρία Ζαχαράκη, ότι πήρε τρεις μονάδες. Επίσης μου κάνει εντύπωση, τ' άκουγα που το έλεγε η Μαρία στο δελτίο εχθές, κύριε καθηγητά, ότι πλέον έχουν αρχίσει να απευθύνονται στον ελληνικό λαό. Λέει λυπόμαστε στον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε κάτι με το Μητσοτάκη στο στον τουρκικό λαό. Αυτό είναι απόρρια των δημοσκοπήσεων που λένε ότι οι δύο λαοί δεν αισθάνονται έχθρα μαζί τους. Γιατί το κάνουν? Εν μέρη, ναι, το κάνει η Ελλάδα. Ξεκίνησε δηλαδή, επειδή βγήκε αυτή η δημοσκόπηση που έδειχνε ότι ο τουρκικός λαός, η πλειοψηφία του δεν είναι αρνητικός, δεν είναι εχθρικός κατά της Ελλάδος και των Ελλήνων. Αλλά η αλήθεια είναι κάτι που δεν έχουμε παρατηρήσει, ότι αυτή η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση του Ιουλίου και η ένταση στη ρητορική έχει γίνει έκτοτε. Δηλαδή, από τον Αύγουστο και μετά καθημερινά. Και εγώ νομίζω, αν ξαναγίνει αυτή η δημοσκόπηση, τα ποσοστά δεν θα είναι ακριβώς 60%. Δηλαδή γιατί υπάρχει μια δηλητηρίαση της κοινής γνώμης. Ναι, εντάξει, λογικό. Έτσι καταγράφεται, έτσι. Μαρία. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέει ο κύριος Τριανταφύλου. Από τον Αύγουστο και μετά είχαμε την ιστορία με τους S-300 και από τότε η ρητορική έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ πιο έντονη εδώ στην Τουρκία. Επομένως, το είχαμε πει και τότε, θυμάστε, με τη δημοσκόπηση. Αν το ερώτημα ήταν διατυπωμένο κάπως διαφορετικά, δεν θα έβγαιναν τα ίδια ποσοστά. Ναι. Και τον Ιούλιο ήταν άλλη κατάσταση. Από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί, όπως και από το Σεπτέμβριο και μετά. Και όσον αφορά αυτό που είπες, ότι απευθύνονται πλέον ο Ερντογάν και ο Ακάρβ θες στον ελληνικό λαό, έχει την εξήγηση ότι η Άγκυρα γνωρίζει πολύ καλά ότι τα λόγια του Ερντογάν έχουν μεγάλη επίχυση στην ελληνική κοινή γνώμη. Και προσπαθεί λοιπόν... Απήχυση εννοείς ότι παίζουν οι δηλώσεις του, ότι ακούγονται οι δηλώσεις του. Ναι. Παίζουν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο λοιπόν απευθύνεται στον ελληνικό λαό, γιατί έχει πει και το Μητσοτάκης Γιόκ. Εγώ δεν απευθύνομαι πλέον, έχει πει στον Έλληνα συνομιλητή μου, στον Πρωθυπουργό. Και κατά πάσα πιθανότητα θεωρούν ότι θα αυξηθεί αυτή η δόση
της ρητορικής προς τον ελληνικό λαό. Να. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και στην Πράγα, έτσι στις 6 του μήνα. Σωστά, αν δούμε τίποτα κουφό εκεί, ας πούμε, κανένα τέτοιο, κανένα τούμπα ξαφνικά εκεί. Πάντως η ελληνική πλευρά λέει εμείς διάλογο κάνουμε. Μα αφήσει, όχι με όρους κανονικούς. Εδώ, με τον αεροπειρατή επιδιώκεις διάλογο. Σωστό. Θέλω να βάλω στη συζήτηση το θέμα της Κύπρου που αναφέραμε από την πρώτη μας σύνδεση, από τα πρώτα λεπτά. Αν μετατοπίζεται, θα μπορούσαμε να... Τώρα, για να τους τη σπάσουν, πρέπει οι Κύπροι να πάνε να παραγγείλουν F-35. Ναι. Ο Μιχάλης τι είπε χθες. Ότι λέει αν μαζέψουμε λίγο μπορεί και να πάρουμε. Μπορεί να μπορούμε να πάρουμε, λέει. Να πάρει εκεί. Να πάρει κάνα δυο έτσι για το χαβαλέ. Ο Τσαβούσογλου είπε ότι αν θέλουν τώρα οι Κύπροι, ότι θέλουν μπορούν να αγοράσουν μετά από αυτήν την άρση του εμπάρκο. Μα επειδή ήταν το εμπάρκο, είχαν καταφύγει στους S300. Τους οποίους μετακονομήσαμε εμείς και ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έχουμε θέμα με το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό πήρε τους Ρώσους. Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν. Κλείνουμε. Να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, ευχαριστούμε. Παιδιά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Στρατηγέ μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αφού δώσουμε το δώρο. Μετά ο Γιώργος Μαύρος με συναδέλφους θα είναι εδώ να σχολιάσουμε τα μυστικά μηνύματα των δημοσκοπήσεων. Το λέγανε και Δημήτρη, όχι Γιώργο, ακόμα πώς καλύτερα. Τον είπα. Γιώργο τον είπες. Κύριε Μαύρο, ζητώ συγγνώμη. Τι θυμίζεις, το Γεώργιο Μαύρο της Ενώσεως Κέντρο. Δημήτρη μου, συγγνώμη. Δημήτρη μου, καταλαβαίνει. Με έχει κολλήσει γυρατιά ο Καμπουράκης. Εγώ φταίω πάλι. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα βουτιά στα ποιοτικά και στα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Αυτά και ειδικά, βέβαια, τα σοβαρά μηνύματα εκεί είναι. Λοιπόν, μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε break. Γεια σας, κυρία Γεωργαντή. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Πολύ καλά και εμείς. Παρασκευή σήμερα. Ωραίο ντύσιμο. Κυρία Γεωργαντή, ωραίο πουκάμισο. Πάντα. Πρέπει να σας πω. Κάθε φορά αισθάνομαι λες και μπαίνω σε fashion police. Μα είμαστε το... GNTM. Α, ναι, ωραίο. Ξέρει. Ο κύριος Μαύρος, όλα τα ξέρει ο κύριος Μαύρος. Να έρθει και εδώ ο κύριος Μαύρος, θα το κάνω. Όχι, δεν θέλω τόσο χαριτωμένο σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Προχώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι από το iPad, αν μπορούμε να το δείξουμε παρακαλώ. Διαθήκη έχουμε κάνει. Χτύπα ξύλο, Παναγιά. Διαθήκη. Και όχι, δεν έχω. Θα έπρεπε, έλεγε εσύ. Εσύ χτες έλεγες με τον Βαλασόπουλο για το φέρετρο μπροστά στον Ερντογάν εκεί στα Ζητείτε ηλικιωμένη χωρίς συγγενείς να με κάνει κληρονόμο. Βοηθήστε ένα νέο να κάνει οικογένεια και παράλληλα κερδίσετε μια θέση στον παράδεισο κάνοντας μια καλή πράξη. Πολύ δυνατός. Έτσι. Πολύ δυνατός. Ο άνθρωπος τι να κάνει, είπε, μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί από κάτω και να του κάνει μια δωρεά. Ναι, ρε παιδί μου, θέλει να την γυροκομίσει όμως κιόλας. Όχι, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά, δεν πάει έτσι. Όχι, την κληρονομιά. Να βοηθήσει και λίγο τη γιαγιά. Μπορεί να βοηθήσει να την πάει μια βόλτα με τα μάξι, αυτό. Αυτό λέω, να την πηγαίνει μια βόλτα, να της πηγαίνει φαγητό, να την προσέχει, αυτό. Αυτό είναι μετά... Όχι, αυτό είναι κανονικό. Ανταμοιβή. Αυτό θέλει να πάει, να πάρει το φράγκο και να φύγει. Μπράβο, έτσι. Βέβαια, υπάρχουν και πιο εύκολοι τρόποι να βγάλεις χρήματα. Γιατί στη Νέα Υόρκη. Για πες. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, ένας νεαρός, εντάξει, γύρω στα 40 χρονών, βγάζει 120.000 ευρώ τον χρόνο, βγάζοντας βόλτα σκυλιά. Ξέρεις τη δουλειά, χωρίς στοιχείο,
Και, ναι, και εδώ υπάρχει. Δεν έχει πτυχίο, δεν έχει τίποτα. Λέει, εγώ δεν είχα πτυχίο, δεν είχα δουλειά. Είπα τι να κάνω στη ζωή μου. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε σκυλιά. Δεν θα πάνε να ταξίδι. Γατιά, και τα λοιπά. Όχι, όχι, για βόλτα και εδώ έχει. Βέβαια. Δεν ξέρω αν βγάζει τόσο έχει. Βέβαια. Και το έχω δει και εγώ, το ξέρω, σίγουρα. Βεβαίως. Σίγουρα. 120.000 ευρώ, δολάρια το χρόνο βγάζει. Ευρώ, ναι. Το έχω κάνει. Ευρώ. Σε δολάρια να πάει είναι πιο ισχυρό το δολάριο τώρα. Ναι. Πες του να πάει σε δολάρια. Καλύτερα. Ναι. Εντάξει, μια χαρά τον βλέπω. Ωραίος. Μια χαρά. Εν τω μεταξύ δουλεύει 5 φορές την εβδομάδα, 6 ώρες. Παιδιά, έχετε, ξέρετε, θυμάστε μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης πριν από λίγο καιρό και έβγαλε το συγκλονιστικό νούμερο ότι το 50% των ελληνικών σπιτιών έχουν κατοικίδιο. Πόσο το? Το 50%. Έχει κατοικίδιο. Έχει κατοικίδιο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ας πούμε αυτά τα μαγαζιά και τα λοιπά έχουν τη άνθηση, γιατί έχει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι ολόκληρη βιομηχανία αυτό, αλλά προσωπικά δεν θα έδινα το σκυλάκι μου. Άρα τώρα, δηλαδή... Η αλήθεια είναι τώρα από αυτό που λέει ότι δεν τον πάω βόλτα. Εντάξει, μπορεί να έχει δουλειά και. Δεν θα έδινα να τον πάει άλλο βόλτα. Ναι, αλλά... Το σκυλάκι σου. Δεν θα το έδινα. Άμα λείπει, αυτό λέω. Άμα λείπει, ρε παιδί. Έχω μαμά. Άμα αρρωστήσει, άμα δεν ξέρει. Χρειάζεται. Ξαδέλφια. Χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, α αλλάξουμε όμω κλίμα, να σα δείξω και ωραίε παρουσίε εδώ, 4 άνδρε. Σα ευχαριστούμε. Α, νόμιζα ότι είπε σε εμά ωραίε παρουσίε. Όχι, όχι, εδώ. Μοντέλα τη Victoria Secret λοιπόν. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Λοιπόν, ποζάρουν με ανακυκλώσιμα προϊόντα. Α, για πατσαβούρια η εταιρεία πέρας. Moral... Τι είναι αυτό, αυτά είναι παιχνιδάκια. Με... Ακριβώς. Με παιχνιδάκια, με ανακυκλώσιμα προϊόντα, με μπουκάλια, με σακούλες. Η εταιρεία Moral, λες, ήθελε να θίξει το θέμα του υπερκαταναλωτισμού, αλλά και βέβαια και της κλιματικής αλλαγής που μαστίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εντάξει, καλό το μήνυμα. Μας. Εγώ μία επισήμαση θέλω να κάνω. Τι? Επειδή όλα τα. Μη σε εδώ να μπει στο στούντιο καμιά βραντιμένη έτσι. Το φοβάσαι, το φοβάσαι. Αυτό μπορεί. Δεν εύκολο. Είναι εντυμένο όμως, αυτό είναι εκδημένο. Εκδημένο, εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που λέει, αυτό δεν λέει δεν είναι μείνει, είναι ότι έχει μείνει. Ναι. Αυτή είναι η ατάκα του Δημήτρη όμως. Λοιπόν, μην κλέβουμε τις ατάκες εδώ μένα. Εγώ το είπα. Όλες έχουν νευρική ανορεξία του Τεζού. Όλες αυτές είναι νευρική ανορεξία, παιδιά. Εντάξει, πλέον στο χώρο του modeling υπάρχουν και τα μοντέλα. Τα πιο αυτό, εντάξει. Δεν προωθούμε αυτά τα μοντέλα προς Θεού. Δεν το λες και άσχημο, Δημήτρη μου. Το λες πολύ αδύνατο. Εγώ δεν το λέω. Αυτό πρέπει να θέλει να πάρει μια εβδομάδα στο πιφτεκάδικα να συνέλθει. Θέλω να κάνουμε μια δημοσκόπηση με τον κύριο Μαύρο να δούμε. Να την κάνουμε. Κύριε Μαύρο, είναι καλά αυτά τα μοντέλα. Δεν είναι ανορεξικές, είναι πολύ γυμνασμένες. Δείτε λίγο το σώμα και τους προσαγωγούς και τα διάφορα. Την επιστήμη να ακούς, Δημήτρη. Την επιστήμη. Δεν είναι αυτή η επιστήμη. Ο κύριος Μαύρο να κοιτάξει το σημείο. Δεν είναι αυτή η επιστήμη. Και ο Κοτάκης από απέναντι τώρα επεμβαίνει. Περιφέρειες. Στις περιφέρειες. Να τα. Κατάλαβες τώρα. Αττικής, Θεσσαλονίκης κλπ. Ήθελε και τάξη. Λοιπόν, για ρεπορτάζ έχετε βγει, όπως έχω διαβάσει έχω και βγει, τις έχω ιστορίες βγει. Μια φορά δυο στη ζωή μου. Έχετε βγει. Μία, δύο, τρεις, πέντε χιλιάδες. Λοιπόν τώρα, η χρήση αυτού είναι, το βλέπουμε, είναι για άλλο. Αλλά μικρόφωνο, εδώ με προφυλακτικό. Έβαλε προφυλακτικό. Έχει βάλει προφυλακτικό στο μικρόφωνο. Αγαπητοί συνάδελφε, μισό λεπτό παιδιά. Αγαπητοί παρακαλώ. Συνάδελφε, να ξέρεις υπάρχει ένα ειδικό στα κανάλια που το λέμε, δεν θα πω πώς το λέμε. Ναι, ναι, έτσι το λέμε κι εμείς, αλλά είναι κανονικό. Είναι από τις εταιρείες, κανονικά. Γιατί, μπαίνει από πάνω. Έβρεχε. Έχει καλύπτει τον τυφώνα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και η συγκεκριμένη είπε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την υλικοτεχνική υποδομή του καναλιού. Ναι, μα αν πέσει νερό, ναι, καλά έκανε. Μπορεί η κοπέλα να τη περισσεύανε στην τσάντα τη και όπως τη περισσεύανε, γιατί γυρνάτε. Α, μάλιστα. Εγώ θέλω να έρχεται ο λοιπόν, κύριος Μαύρος. Αυτή εδώ τώρα, έκανε σοου άλλου είδους. Ναι. Άστο τώρα, δε. Λοιπόν, η γυναίκα βγήκε έδωσε εδώ, δίνει το ρεπορτάζ κανονικά. Το βλέπω, το βλέπω. Έτσι. Δεν άκουσε κανένας τι είπε. Με αυτό που έκανε. Συμφωνώ. Αλλά και εκείνη ήταν ένας τρόπος, εκείνη τη στιγμή μπορεί και κάτι λέει τι να βάλω. Δεν μπορεί να μην είχαν αυτό που λες. Αυτό το έχει το Open. Εκεί τα Αμερικανικά. BBC, CNN, αυτά τα έχουν. Έτσι. Αυτό να λοιπόν, παλιά στα αμάξια, άμα χαλούσε το σωληνάκι, προφυλακτικό βάζανε μέχρι να. Πού βάζανε προφυλακτικό? Ναι, στον κινητήρα. Ρώτα κάτι κανένα παλιό κινητήρα. Που ξέρει. Μέσα στον κινητήρα βάζανε το προφυλακτικό. Βάζανε όταν έσπαγε το σωληνάκι και τρέχανε τα νερά, τα λάδια ή τα ζήμες έξω. Βάζανε προφυλακτικό μέχρι να το πάρει στο συνεργείο. Αλήθεια. Ρώτα κανένα παλιό ταξιτζή. Συγγνώμη, εσείς τα προφυλακτικά να βάζετε στο αυτοκίνητο και στο μικρόφωνο. Αφού δεν υπάρχει άλλη χρήση. Γιατί, αυτό εδώ που τα βάζεις στο μικρόφωνο δεν σε ενοχλεί. Για μένα με τα αυτοκίνητα.
Ρώταγα ένα παλιό ταξίτζι, παιδί μου. Εντάξει, απλά λέω, ρε παιδί μου, συνήθως είναι για άλλη χρήση. Λοιπόν, ναι, για άλλη είναι, συνήθως. Συνήθως. Λοιπόν, και κλείνουμε, αφού θα κάνετε και τις δημοσκοπίες σας. Ναι, ναι. Το Πασόκ δεν ανέβηκε, δεν ανέβηκε λίγο το Πασόκ. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν μείνει στο παλιό ορθόδοξο Πασόκ, σε ένα κομμωτήριο. Ναι. Έτσι, και έχουν επιλέξει να κάνουν με αυτόν τον τρόπο αντάλλαγμα. Πεντάρικα. Με πεντάρικα, ρε παιδιά. Τώρα η μαϊμού μου. Αλουμινόχ. Εντάξει, εννοείται πως δεν είναι αληθινά. Με τη Δημήτρη μου τώρα. Α, και κάνει και αέρα με τα πεντάρικα. Δεν νομίζω. Αλλά βλέπετε πως είναι η σωστή αντάβια η ορθόδοξη. Δηλαδή, οι καλές εποχές που εμείς δεν ζήσαμε δυστυχώς. Τα χρόνια της Ευμάριας είναι συνυφασμένα με αυτές τις εποχές. Ένας ήταν ο πρόεδρος. Ένας ήταν, συμφωνώ απολύτως, Δημήτρη μου. Και όλα τα άλλα. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, λέει παλιά. Μας κατέστρεψε βέβαια αυτή η Ευμάρια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι εντάξει, να κάνουμε τώρα. Τότε περάσαμε ζήσαμε καλά. Τότε περάσαμε καλά. Ζήσαμε καλά. Εμείς, η δική μου γενιά δεν ξέρω τι θα κάνει. Εσείς είστε η καλύτερη γενιά. Η κάθε γενιά θα κάνει τη δουλειά της. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρία. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τώρα πώς τα είδατε, κύριε Μαύρο. Καλημέρα σας. Εγώ τον είδα πολύ χαρούμενο. Καταρχάς, ναι. Ότι ο τύπος που βγάζει τα σκυλιά έξω βγάζει 300 ευρώ την ημέρα. Έτσι. 300 ευρώ την ημέρα. 300 ευρώ. Ναι, 120.000 δια 12 δια 30. Λοιπόν, έχουμε μια επιχειρηματική επιλογή άρα. Απελπισμένη επιχειρηματική επιλογή, αλλά συνήθως λειτουργούν αυτές. Αποδίδει, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της MRB, με την οποία συνεργάζεται και το Open. Βεβαίως. Πέραν τούτου είναι και παλαιός φίλος. Και βέβαια και κορυφαίος επιστήμονας. Χρόνια τις κοιτάμε, έτσι. Διότι εν πάση περιπτώσει είναι. Και ο Μανώλης Κοτάκης, συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλημέρα, Μανώλη. Διευθύνης Εστίας. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα. Έχει μια ιστορική εφημερίδα στα χέρια του. Εστία, βέβαια, βέβαια. Ιστορική εφημερίδα στα χέρια του. Και με αποκαλύψει ο Μανώλης, οφείλω να πούμε. Πάντα. Κυρίως στα εθνικά. Είναι η δουλειά μας. Ναι, αλλά να το καταγράφουμε. Δεν είναι κακό να το λέμε. Να δούμε κανένα Τάσο. Τάσος Παπάς. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να σε δούμε πρώτα και μετά. Να σε δούμε, Ρετάσο. Γεια σου, Ρετάσο. Αυτά είναι εδώ. Πάντα αρχοντικός ο Τάσος. Αρχοντικός. Καλημέρα, κύριε Παπά. Αληθώς. Αρχοντικός. Με τις πολυθρονάρες του, με τις βιβλιοθήκες. Τα βιβλία του. Τα βιβλία, τα δικά του. Μόνο αυτά που έχει γράψει αυτός γεμίζουν πίσω τώρα. Όχι, όχι. Υπερβολές τώρα, υπερβολές. Καλά, εντάξει. Καλά τα έχεις πάει πάντως. Καλά τα έχεις. Εδώ που τα λέμε. Καιρούς και ζαμάνια έχουμε να τα πούμε, Τάσο. Λοιπόν, και εγώ με τον Τάσο. Για πάμε εδώ πέρα. Είπαμε λοιπόν να έρθουμε εδώ με τον κύριο Μαύρο. Είχαμε τη δημοσκόπηση στο Open, εδώ. Του Open εδώ. Ακριβώς. Αφού μίλησαν όλοι οι αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Αλλά έκλεισε ένας κύκλος. Έχουμε και μία, ας πούμε, σωρία δημοσκοπήσεων γενικώς που ασχολείται η κοινή γνώμη. Τα πρωτοσέλιδα κτλ. Ναι. Μία γενική τάση, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, είναι η στιγμή τέτοια που ανακεφαλαιώνει γι' αυτό. Ανακεφαλαιώνει τα της ΔΕΘ και του... Δεν είναι μόνο το τοπικό σημείο χρονικά της ΔΕΘ. Είναι ότι για όλους ψυχολογικά... Η χρονιά δεν αρχίζει ποτέ πρώτη-πρώτου. Ναι. Πάει με τη σχολική λογινοτροπία που κουβαλάμε όλοι. Ναι. Ξεκινάει το τέλος του διακοπών, ξαναμπαίνουμε στο μαγκανοπήγαδο. Ναι, στη φάμπρικα. Για κάντε μας λοιπόν, κύριε Μαύρο, μία γενική, έτσι, μία, πώς να το πούμε, μία φωτογραφία της στιγμής. Αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται οι πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή τι βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε είναι ότι αν κάνει κανείς έναν έλεγχο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες όμως, ναι, ναι. Και δει πώς με την αναγωγή πού πάνε τα κόμματα, γιατί εκεί μπορείς να καταλάβεις την πραγματική δύναμη, mm-hmm. την τελική, γιατί στην πρόθεση ψήφου υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εκείνο το οποίο συμβαίνει, και βρήκα ένα γράφημα από ξένο φορέα, ο οποίος έφτιαξε το Poll of Polls ναι. για την ναι. Ελλάδα, βγαίνει Νέα Δημοκρατία 36%, εμείς στο Open είχαμε βγάλει 35,7%. Ποια κάρτα είναι αυτή, το Poll of Polls. Είναι το 3. Είναι το 3, παιδιά. Το Poll of Polls. Το 3. Θα πάμε μετά στις προθέσεις. Θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, προσπαθώ να κερδίσουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αυτό. Εδώ είμαστε. Στην άκρη, εάν δείτε, το νούμερο που αφορά τη Νέα Δημοκρατία είναι 36%. Στο Open είχαμε 35,7. Καταλαβαίνετε Μάλιστα. ότι εκεί παίζει η Νέα Δημοκρατία. Κάποιος θα μπορούσε να πει λοιπόν ότι είναι ένα τσακ στο να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Αλλά ο πολιτικός χρόνος είναι τόσο πυκνός. Mm-hmm. Εκπαιδευτήκαμε τόσο καιρό να συμβαίνουν πράγματα τρελά. Μέχρι προχθές, ας πούμε, δεν είχαμε κρίξεις στους αγωγούς. Σωστά. Μέχρι προχθές δεν συνέβησαν υποκλοπές. Είναι. Μέχρι αντιπροχθές δεν είχε γίνει το ένα και το άλλο. Που αυτά όλα μπορούν να πειράξουν πράγματα. Είτε στην αυτοδυναμία, είτε σε πιο χοντρές καταστάσεις. Και πάμε 36, ο ΣΥΡΙΖΑ... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 27. Εμείς ναι. είχαμε βγάλει 27,3. Μάλιστα. Και το ΠΑΣΟΚ
βγάζει 13%, εμείς είχαμε δώσει 13,4%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα πράγματα παίζουν εκεί. Ερώτηση. Στο λοιπόν. Πασόκ ψηλοπέφτοντας, μισό λεπτό να πω αυτό και κύριε Παπά μετά σε εσάς. Το Πασόκ ψηλοπέφτοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ ψηλοανεβαίνοντας και η Νέα Δημοκρατία κάνοντας ένα πάνω κάτω, διότι οι υποκλοπές την έριξαν πολύ και η ΔΕΘ τη βοήθησε να ξαναστροφαλώσει, να ανακάμψει. Άρα... Αλλά συνολικά όμως είναι προς τα κάτω. Προς τα κάτω η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Άρα αποτύπωμα υποκλοπές με έναν τρόπο μπορεί να είναι απειροελάχιστο, αλλά άφησε. Αλλά καταλαβαίνουμε. Δεν θα είναι το κεντρικό κριτήριο, αλλά αφήνει μια μουτζούρα. Αφήνει μια μουτζούρα. Αφήνει μια μουτζούρα. Έλα, Τάσο. Αυτό το 36% που λέτε κοντά στην αυτοδυναμία, στην περίπτωση που έρθει πρώτο κόμμα με αυτό το ποσοστό, όχι με το σύστημα της απλής αναλογικής. Όχι βέβαια. Εκλογές. Είναι με το άλλο. Με το δεύτερο. Με το δεύτερο. Στο πρώτο, κύριε Παπά, δεν το βλέπω να μπορεί να πετύχει κανείς αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνετε, έτσι, δηλαδή δεν... Προφανώς. Θυμάστε το ποσοστό. Ποιος μπορεί να κλείνει, ρε παιδιά, το διάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε σαν τον Γκάλχα, ας πούμε. Ποιος ξέρει πώς θα... Ναι. Θυμάστε η παλιότερη εκείνο το εκλογικό σύστημα, τον E-1. Αμέ. Ναι, ναι. Που είχε πάρει ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος 46, κάτι και δεν είχε αυτοδυναμία, είχε 150 έδρες. Του Κουτσόγεωργα, ο νόμος λες. Είχε πάρει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό της μεταπολίτευσης, έτσι. Ναι. Πρώτα ο Καραμαλής, μετά ο Παπανδρέου το 81 και αυτό του Μητσοτάκη το... Και έφτασε 48 στις τρίτες εκλογές. Καλά θυμάμαι, Τάσο. Όχι, 46,7. 46,7. Και χρειάστηκε τον Κατσίκη. Χρειάστηκε τον Κατσίκη για να πάρει την ίδια. Κατά κάποιο τρόπο, πάνω σε αυτό πατάει και η επιλογή του Πρωθυπουργού, παρόλο που του κάνουμε μετάφραση τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς σκέφτηκε, το ότι είπε τα τρία όχι. Όχι εκλογές, όχι αλλαγή νόμου, όχι ένα σχηματισμό. Στο τρίτο έχω κάποιες αμφιβολίες που συνδέονται με ευρήματα ερευνών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για το αν θα έπρεπε να το κάνει. Αν θα έπρεπε να κάνει. Με το που δεν πάει καλά κάποιοι τομείς της κυβέρνησης. Θα σας πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της αυτοδυναμίας, να κάνει τι σε ένα νόμο. Να φτάσει στο σημείο να πρημοδοτήσει ένα κόμμα με 35% να πάρει 155 έδρες. Αυτό θα ήταν τερατογένεση. Οπότε προτίμησε, νομίζω, να είναι θεσμικός, να το πουλήσει δηλαδή ως marketing και ως ουσία, παρά να ρισκάρει να μην πάρει και αυτοδυναμία ή να κάνει... Μανώλη. Ναι, νομίζω ότι η χώρα έχει πολιτικό πρόβλημα, διότι όλοι περιμέναμε ότι μετά τα μνημόνια ο δικοματισμός θα αναστηθεί. Όλοι ζήσαμε, τα έχουμε αναλύσει μέσα στα στούντιο σε εκλογικές βραδιές, ποσοστά... Τη τάξη του 45% που έπαιρναν τα κόμματα, δηλαδή στην πραγματικότητα σχεδόν οι μισοί Έλληνες, 5 στους 10 Έλληνες, ψήφιζαν τα κόμματα. Οι κάρτες που δείχνει τώρα ο κύριος Μαύρος τι δείχνουν, ότι στην καλύτερη περίπτωση 3,5 στους 10 Έλληνες επιλέγουν το πρώτο κόμμα και 2,7 στους 10 Έλληνες επιλέγουν το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι μια πρωτοφανής κρίση νομιμοποίησης και την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πολιτικό σύστημα. Εγώ είμαι οπαδός αυτοδυναμιών και της πολιτικής σταθερότητας. Ο οικονομικός κύκλος, δηλαδή τα καλά, όσα ζήσαμε καλά που σχολιάζατε πριν με την νεαρή συνάδελφο στην οικονομία μας, είχαν συνδεθεί με την πολιτική σταθερότητα και με τις αυτοδυναμίες. Δεν ξέρω όμως σε αυτό το χειμώνα, τον περίεργο χειμώνα που θα ζήσουμε, αν οι αυτοδυναμίες είναι πια η νέα σταθερότητα. Ή αν είναι οι συνεργασίες η νέα σταθερότητα. Τι βγάζουμε από αυτόν. Ναι. Μανώλη, όταν τους ρωτήσαμε για το σε περίπτωση που δεν γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, εσείς τι θα θέλατε να συμβεί, η απάντησή τους γέρνει προς τη συνεργασία. Δεν ξέρω κι αν και ο κύριος Μητσοτάκης, για να είμαι ειλικρινής, θα εύχεται στο τέλος την αυτοδυναμία. Διότι σε ένα τόσο τρικυμισμένο περιβάλλον. Είναι αν μεγάλη ευθύνη. Αν κάποιος πλειοψηφούσε με μία έδρα ή με δύο έδρες, με τα γνωστά τερτύπια τα οποία δέχονται οι πλειοψηφίες από εξωθεσμικές δυνάμεις όταν έχουν πλειοψηφία αυτών των εδρών, δεν ξέρω αν θα το ευχόταν ο κ. Μητσοτάκης να έχει πλειοψηφία μιας έδρας και να είναι αυτοδύναμος. Σε σχέση με τις ισχυρές και αυτοδύναμες μονοκομματικές κυβερνήσεις που ζήσαμε από το 1974 μέχρι πριν από λίγα χρόνια, να πούμε ότι η ισχυρή και αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση έφερε τη χρεοκοπία, και το ένα και το άλλο. Αυτοδύναμη και μονοκομματική κυβέρνηση έφερε το πρώτο μνημόνιο. Ναι. Και μετά, μην υποτιμούμε το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν.
Τώρα. Να και εδώ έχουμε λίγο δοκιμάσει μοντέλα συνεργατικά, τα οποία πριν γίνουν έμοιαζαν απίθανα. Φανταζόταν κανείς κυβέρνηση κομμουνιστικής αριστεράς και συντηρητικής παράταξης στο κυβέρνηση Τζανετάκη. Φανταζόταν κανείς κυβέρνηση Πασοκιάλης Δημοκρατίας. Τάσο, υπάρχει στον κυβέρνηση, κόσμο κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Υπάρχει στον κόσμο ένστικτο το οποίο... και το τεκμηριώνω. Όταν τους ρωτήσαμε λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι πρέπει να γίνει, να πάμε σε εκλογές ή συνεργασίες, το 49% μας είπε συνεργασίες, το 43% μας είπε εκλογές ξανά. Μάλιστα. Όμως, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αν πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι η ανάλυση με τους ψηφοφόρους, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το 40% των ψηφοφόρων της θέλει συνεργασίες. Πλειοψηφικά το 55 θέλει εκλογές. Αλλά το 40 είναι τεράστιο νούμερο. Ναι, γιατί δεν γνωρίζει κανείς μετά από πρώτη εκλογή. Έτσι. Πρώτον, πώς θα κουνηθούν τα επιτόκια των αγορών και επίσης τι εξελίξεις θα έχουμε στα ελληνοτουρκικά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε κάτι πολύ σωστό στην έκθεση, όταν απέρριψε το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Τι θα συνέβαινε αν μεταξύ κάναμε πρόωρες εκλογές τώρα και πηγαίναμε με περιφερειακή κυβέρνηση παράλληλη με υπουργούς που δεν ήξεραν. Αν αυτό ισχύει για πρόωρες εκλογές. Γιατί δεν ισχύει και για τις τακτικές εκλογές. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Έτσι, δεν είναι. Σωστό, μα το ρώτησα και εγώ. Έλεγα γιατί ρε παιδί. Αν έτσι, να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Όχι, το καθόλου δεν λέμε, ρε παιδί μου, ναι. Κάτι θέλει να ρωτήσω. Λοιπόν, έλα, Τάσο. Κύριε Μαύρο, πού βρίσκεται τα υπερσυντηρητικά μικρά κόμματα και ακροδεξιά μορφώματα, πού τα βρίσκεται αθρηστικά. Λοιπόν. Αθρηστικά. Το λέω αυτό με αφορμή και τη νίκη της Μελώνης στην Ιταλία, έτσι. Ναι. 5-1 η ελληνική λύση, 4-2, συνομή 2,7 το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, είναι 0,9 με 1, 1,2 η εθνική δημιουργία, άλλο ένα, εδώ είναι. Έτσι. 7, 8, γύρω στο 10%. Είναι γύρω στο 10%, γιατί υπάρχουν κι άλλα 10%. Μέσα στο άλλο κόμμα. Τα οποία είναι κόμματα που δεν θα τα χαρακτήριζα ίδιας ποιότητας, παραδείγματος χάρη τους Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη με τον κύριο Βελόπουλο, αλλά ρέπουν προς το αρκετά συντηρητικό πράγμα. Είναι πολύ αυξημένο πάντως του Έλληνες του Κασιδιάρη. Το φυσικά, γιατί πολύ. Έχει πληγωθεί δραματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ερώτηση που έχουμε στο τέλος, ρωτήσαμε ποιος στέει για την ακρίβεια. Και το πρώτο πράγμα που μας λένε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά φταίνε οι κυρώσεις. Το ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα που ήταν υπολογίσιμο μέγεθος κοντά στο 25%, πού το βρίσκεται σήμερα? Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή σκεφτείτε ότι που αυτή την κάρτα θα τη δείξουμε στο τέλος, είναι μία πίτα. Όταν τους ρωτήσαμε για τις κυρώσεις, που είναι μία έμεση ένδειξη αυτού που ρωτάτε, που ρωτάς, Τάσο μου. Για πες μας, πέρα στο νούμερο της κάρτας. Να τι κάρτα. 84% των Ελλήνων λένε ότι οι κυρώσεις πλήττουν τις χώρες, 56, και τους δύο, και τη Ρωσία και τις χώρες. Πάντως τις χώρες. Τις επιβάλλουν δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι παταγώδης αποτυχία των πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε και άλλη ερώτηση που για οικονομία δεν τη βγάλαμε στον αέρα, που ρωτάμε θέως. Ποιος στέει για την ακρίβεια και η πρώτη επιλογή με 40% είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, προηγείται του πολέμου. Προηγείται του πολέμου, βεβαίως. Καλά, έχουμε περάσει και 10 χρόνια μνημόνια και σας θυμίζω και τις δηλώσεις του Γιούνκερ που είπε τσαλακώσαμε την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Άρα πολλοί Έλληνες πιστεύουν ότι για αυτά που υφίστανται εδώ και μια δεκαετία έχει μεγάλη ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μνημόνια. Αγαπητέ Τάσο, και δεν έχει καταγραφεί το εξής. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, τι είπαμε όλοι, ότι ενώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία. Ναι. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη σήμερα απέναντι στη Ρωσία? Εδώ χθες 15 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπαν να μπει πλαφόν και οι Γερμανοί έβαλαν πλαφόν στο εσωτερικό της χώρας τους, αλλά το απορρίπτουν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Για προς τα έξω. Παραμύθι είναι η ενιαία Ευρωπαϊκή. Και δεν έχει μετρηθεί ακόμα αυτό στην κοινή γνώμη. Μανώλη, έχουμε γερμανική Ευρώπη και όχι Ευρωπαϊκή Γερμανία. Αληθές. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα. Κατέρευσε και ο μύθος ότι ο πόλεμος και ο Πούτιν ένωσε την Ευρώπη. Ναι, Όχι. Απέδειξε τις αδυναμίες της απλώς. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις, αν μπορούμε να τις έχουμε έτοιμες, όπου η μία ρωτάει, εντάξει, ψηφίζετε ό,τι ψηφίζετε,
Νομίζω ότι θα κερδίσει αυτός που θα κερδίσει, αλλά εν τέλει, ανεξάρτητα με το τι ψηφίζετε, ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει έστω και με μία ψήφο, ναι, που από ό,τι βλέπουμε από όλη την έρευνα είναι περίπου κάτι ως αναγκαίο κακό και μας δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 35,2, το δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ με 28% και μία διαφορά μεταξύ τους 7. Αυτό το 7 και τα δύο ποσοστά που βλέπετε, το 35,2 με το 36 του Poll of Polls, και ναι, το 35,7 το δικό μας, δεν διαφέρει. Ναι. Άρα λοιπόν, όπως και να το ψάξεις, η Νέα Δημοκρατία στριφογυρίζει γύρω από ένα 35,5, κάπου εκεί. Άρα φλερτάρει με την αυθονομία. Φλερτάρει αν πάει να βρει άλλες 2,5 μονάδες, έτσι, ναι, τουλάχιστον. Συγγνώμη, μεταξύ πρώτης και δεύτερης, ναι, διότι αυτά όλα είναι για τη δεύτερη. Την πρώτη θέλει 48% για να πάρει. Ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης, αυτή τη στιγμή υπάρχει τρόπος να μετρηθεί κάτι. Να πεις δηλαδή, ναι, να προβλέψω δύο ερωτήσεις. Το έχουμε δοκιμάσει, ναι, σε ερωτήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν στον αέρα. Ναι, για ναι, να δούμε εμείς να καταλάβουμε. Ναι, ναι. Και τι βγάζετε, πραγματικά η κάθε ερώτηση οδηγεί σε άλλα αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι όλα εξαρτώνται από το πώς θα τεθούν τα διλήμματα. Ναι. Και τα διλήμματα ψηλοτέθηκαν στη ΔΕΘ. Στη, ναι, ΔΕΘ, ναι. Και πώς θα τα αποκρίθηκε ο κόσμος. Θα σας πω, το δίλημα που ετέθη από τον Πρωθυπουργό ήταν σταθερότητα ή χάος, ναι, το οποίο θα παιχτεί έντονα μέχρι που θα τρέχουν αίματα στο συγκεκριμένο δίλημα μέχρι τις εκλογές. Και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, πολλό δε μάλλον στο ενδιάμεσο, και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο μπήκε είναι, το λέω κομψά γιατί υπόθηκε λίγο πιο άγρια, οικογενειακρατία ή συνεργασίες και δημοκρατία. Να ρωτήσω κάτι. Στην πρώτη αναμέτρηση, με ποια αναλογική, ο κόσμος θα συμπεριφερθεί με... σαν να γίνονται εκλογές με ενισχυμένη αναλογική ή με απλή αναλογική. Διότι αν γνωρίζει ότι στις δεύτερες εκλογές θα κριθεί το παιχνίδι και όχι στις πρώτες και έχει περιθώριο ψήφου διαμαρτυρίας, αλλάζει πιο χαλαρά. Αν τον αφήσεις, Μανώλη, έτσι όπως είναι, ναι, θα ψηφίσει με όρους ευρωεκλογών που προηγούνται των εθνικών εκλογών. Ναι. Δηλαδή θα πει να στείλω μηνύματα, να τιμωρήσω, να σου πω που εμένα, ναι, ναι, με αγνόησε. Σας θυμίζω ότι το κεντρικό συνέστημα που είχαν από τον κύριο Μητσοτάκη μετά το λόγο του στη ΔΕΘ, το κεντρικό ήταν απογοήτευση. Διότι, ναι, περίμεναν παραπάνω. Ενώ από τον κύριο Τσίπρα ήταν λαϊκισμός. Αυτό κύριε λοιπόν... Μαύρο, τι αποτέλεσμα βγάζετε όταν ρωτάτε, αν ρωτάτε για το ενδεχόμενο μεγάλου συνασπίσματος? Είναι πολύ χαμηλό. Είναι, για να καταλάβετε στην αναλυτική ερώτηση ποιες συνεργασίες τους αρέσουν, να, Νέα Δημοκρατία με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ με Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ με Βαρουφάκη και όλους μαζί. Η οικουμενική κυβέρνηση λοιπόν, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βγάζει 17%. Τι συμπέρασμα βγάζετε? Όχι, λέω, λέω για μεγάλο συνασπισμό, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε κάτω αυτό πάει της Γερμανίας. Στο 3%. 3%. Τόσο χαμηλά, μάλιστα. Να θέσω ένα ερώτημα. Ρωτάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης χαμηλά, και όμως εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Στην πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου να προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Είναι αντίφαση αυτό? Ερμηνεύεται αυτό? Ερμηνεύεται, σαφώς και ερμηνεύεται, διότι από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα βρει βηρματισμό. Γιατί? Διότι καθυστέρησε σημαντικά να ξεπεράσει τα ακροαστικά της ΣΥΤΑΣ του 2019. Καθυστέρησε να θέσει το καινούριο του αφήγημα, τώρα το είπε στη ΔΕΘ. Είναι δίκαιη οικονομία κατά κάποιο τρόπο. Όπως είχε πει πριν από το 2019 για αρκετά χρόνια, από το 2015 και μετά, δίκαιη ανάπτυξη. Τώρα βάζει πάλι το θέμα της δικαιοσύνης. Είναι αυτό που δικαιούται να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό το είπε τώρα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αφήγημα. Δεύτερον, τώρα πάλι έβαλε δίλημα. Που στην πραγματικότητα, αν δείτε, τα δύο διλήμματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν επικάλυψη. Ναι. Γιατί και τα δύο βάζουν μέσα την ιστορία που λέγεται δημοκρατία, δικαιοσύνη, σαν να δείχνουν είτε συνεννοημένα είτε μη ότι ο Πρωθυπουργός ή η Νέα Δημοκρατία αδική. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα, το τρίτο πράγμα που... Για να ολοκληρώσω ψήφος... λίγο, Τάσο. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Είπε πρόγραμμα. Να. Δεν κρίνω αν το πρόγραμμα αυτό είναι καλό ή κακό. Το είπε, είπε κάτι. Είπε κάτι το οποίο έκανε ένα ύψιστο όμως επικοινωνιακό λάθος.
Το λάθος αυτό ήταν ότι θα έπρεπε να περιμένει πως την επόμενη μέρα ή από την επόμενη μέρα ή από το ίδιο βράδυ και ο ίδιος ο κόσμος θα άρχισε να λέει, ρε μεγάλε, μας τα έχεις ξαναπεί αυτά και το 2015. Τα μπορείς. Ναι. Γι' αυτό είπε κοστολόγηση. Ναι, αλλά εντάξει. Μισό λεπτό. Αυτό, η μεθοδολογία της επικοινωνίας λέει ότι το εξορκίζεις πρώτος. Δηλαδή, αφού τελείωσε το λόγο του, έπρεπε να πει. Και τώρα ξέρω τι σκέπτεστε. Εάν αυτά έχουν αντιστοιχεία με ό,τι είχε γίνει τότε. Με τα αριθμητικά νούμερα και μπράβο. Τα λοιπά. Θα έπρεπε λοιπόν και πολύ σωστά, μπράβο στο Control, έχουν ετοιμάσει ένα γράφημα το οποίο θέλω να το δείξουμε. Να το. Εκεί τι λέει λοιπόν. Λέει ότι τα θετικά της Νέας Δημοκρατίας, αν τα δείτε, είναι υπευθυνότητα, με αυτή τη σειρά, υπευθυνότητα στη σχέδιο... Στη ΔΕΤ, έτσι, μετά τις εξαγγελίες. Υπευθυνότητα σχέδιο ελπίδα, με πρώτη την υπευθυνότητα και τελευταία την ελπίδα. Μάλιστα. Αν δείτε, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό. Α, στους δικούς της. Στους δικούς της. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν έχουν ελπίδα. Δεν εισπράττουν ελπίδα. Μάλιστα. Εξού και η συνολική απογοήτευση. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό, ναι. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι ανάποδα. Από τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ ναι. Παίρνουν ελπίδα, αλλά δεν διαβάζουν υπευθυνότητα. Αυτή την υπευθυνότητα πρέπει να τη χτίσει κι άλλο για να μπορεί να έχει ελπίδα. Και την ελπίδα ο Μητσοτάκης. Και την ελπίδα ο Μητσοτάκης. Δηλαδή εδώ, μήπως όμως αυτό περιμένουν οι ψηφοφόροι. Το 2015 θυμόμαστε όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ελπίδα, η ελπίδα έρχεται. Και σάρωσε σε εκλογές. Ναι, αλλά δεν είχε, κριθεί, δεν είχε να κριθεί, δεν είχε ενώ τώρα κρίνεται. Τώρα μισό λεπτό για να. Επειδή κοντεύουμε. Ναι, πριν. Και τάσου να πω μια ερώτηση. Περίμενε, κάτσε γιατί είναι και ο Μανώλης. Εν τέλει, τι βγάζεις εσύ από όλα αυτά. Ότι. Πού πάμε, δηλαδή, τι πιθανότητες δεις να υπάρχει μια αυτοδυναμία ή να μην γίνει και μετά τη δεύτερη εκλογή να πάνε υποχρεωτικά να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Ή να πάει και σε τρίτη μετά εκλογές. Αλλά άμα πάει σε τρίτη, τώρα εκεί δεν μπορεί. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι λίγο κάλχας πάλι. Εντάξει. Γιατί ο χρόνος είναι πυκνός. Δεν ξέρω τι θα βγάλει στη συνέχεια. Πάντως, εκείνο που μπορούμε να πούμε περιγραφικά είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει πολύ από μια αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολόκληρη μπριζόλα μπροστά του που αν την αξιοποιήσει μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Και από την άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ διαισθάνομαι ότι εν τέλει θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα. Πτωτικά το βλέπετε. Δεν το λέω επειδή πέφτουν τα νούμερα. Όχι. Γενικά. Γιατί θα σας πω το εξής. Όταν αξιολογήσαμε τον λόγο του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, οι δύο αρχηγοί, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ένα δεν ξέρω να αξιολογήσω τα μέτρα. Για τη Νέα Δημοκρατία 10% και για το ΣΥΡΙΖΑ 13%. Ναι. Συγκρίσιμα. Ναι, ναι. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, το δεν ξέρω ήταν 27. Που σημαίνει ότι ή δεν κάτσανε καν να τον παρακολουθήσουν, ή τα μίντια δεν τον πρόβαλαν, ή εν πάση περιπτώσει εκεί υπάρχει ένα θέμα. Μα δεν είναι κόμμα εξουσίας, κύριε Μαύρο. Λέω το εξής. Καταλαβαίνω ότι η ψήφος στα δύο μεγαλύτερα κόμματα δεν είναι ψήφος ενθουσιασμού. Είναι ψήφος διστακτικής εγκατάθεσης ή ψήφος τιμωρίας του πολιτικού αντιπάλου. Είναι, δουλεύει ο ψηφοφόρος σήμερα το εκλογικό σώμα με τη λογική του αναγκαίο κακό. Ναι. Μανώλη, δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Για πες εσύ τώρα. Εγώ κοιτάω τα νούμερα, κοιτάω και τη στρατηγική των αρχηγών. Ναι. Και γενικότερα νομίζω όλοι μας πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι. Δηλαδή, είδαμε τα νούμερα. Δηλαδή, στους μέσους όρους μου είδες ότι δεν περνάει κανένα στη βάση. Είδαμε την απήχηση. Ναι. Από εκεί και πέρα να δούμε και τις στρατηγικές. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε: παίζω για 1,5 αποτέλεσμα. Ή εμένα ή κανένα. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα. Και το άλλο μισό δεν το λέει. Το άφησε λίγο να οριθεί η κυβέρνηση για τη συνεργασία με τον κύριο Βελόπουλο. Τα μάζεψαν, θα επιστρέψουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει μέχρι τέλους. Θυμίζω ότι ο κύριος Κατσίκης, κάπου εδώ στο υπόλοιπο Αττικής που είναι. Ναι, εδώ ήταν. Συνεργάστηκε και μάλιστα πριν τον συναντήσει ο κύριος αείμνηστος Στεφανόπουλος, είχε κλείσει συμφωνία. Είχε κλείσει με τον Μητσοτάκη, τηλεφωνικός. Όχι, μην τα πούμε όλα. Δεν έχει σημασία. Τώρα μεσολάβησαν τρίτη παράγοντα. Θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, κάποτε. Once upon a time. Κάποτε. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης παίζει για 1,5 αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Διότι με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιοκ. Δυστυχώς έχει διαλυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτικών αρχηγών μεταξύ τους. Δηλαδή, η βασικότερη επίδραση των υποκλοπών δεν είναι στην επιρροή των κομμάτων, είναι ότι δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να εμπιστευτεί ένας τον άλλο. Σωστό είναι αυτό. Καθαρό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, για να το ολοκληρώσω, παίζει για δύο αποτελέσματα. Θέλω να είμαι πρώτος με τον τρίτο, ή αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη και χτύπησε το χέρι του στο ξύλο,
Αλλά από ό,τι φαίνεται, το χτυπήσει, δεν το χτυπήσει, η έκτακτη έρχεται με ποικιλότερους τρόπους. Μπορώ να συμμετάσχω, άφησε να εννοηθεί, σε κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Και γι' αυτό ο Τάσος ρώτησε για το μεγάλο ξύλο. Αλλά έκτακτη ανάγκη τώρα να είναι εθνική. Εντάξει, λοιπόν, μόνο για εθνικούς λόγους να χτυπήσουμε και εμείς το ξύλο. Συνάδελφοι, κύριε Μαύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Όταν ρωτήσαμε ποιο μπορεί να λύσει καλύτερα το θέμα τη ΕΕΠ, ναι, ο κανένας. Συντριπτικά. Μα έχει συντριπτικά ο κόσμος. Έχει κόσμος. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Μανώλη. Λοιπόν, παιδιά, σας δίνω και ένα μάξι έτσι Παρασκευή που είναι σήμερα. Δώσε παρόντος στην αδέλφου και του κυρίου Μαύρου και τη βενζίνη. Λοιπόν, δίνω δώσε και, δίνω και ένα ντεπόζιτο βενζίνη, αλλά απλή, όχι σούπερ και τέτοια. Εντάξει, άμα σας αρκεί. Λοιπόν, πεζό 208, 18.000 η αξία του, 75 άλογα, 24 βραβεία διεθνή, 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα καλή κατανάλωση. Και όλα τα υπόλοιπα με φοβερό εξοπλισμό, 14.999, με το κόστος που βλέπετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα σε 7 λεπτά ακόμα κληρώνουμε ένα μαντεμένιο ενεργειακό ισπανικό τζάκι του ομίλου Φράγκου. Θερματική κάλυψη 100 τετραγωνικά, εξοικονόμηση ενέργειας 80%, 60% λιγότερα ξύλα. 10 χρόνια εγγύηση, 4 μέτρα καμινάδας πρόσθετο για την τοποθέτηση εστίας της μονώσης για τις κυψοσανίδες. 14.999 τηλεφώνημα ή SMS. Έχετε ακόμα 6 λεπτά για να κληρώσει. Λοιπόν, ποιος νίκησε? Νίκησε ο Χριστόφορος Τζομπανούδης. Πήρε το τζάκι. Παίρνεις το τζάκι, κύριε Χριστόφορε. Μπράβο, μπράβο, από τον Όμιλο Φράγκου, το ενεργειακό, μαντεμένιο ενεργειακό τζάκι. Καταπληκτικό δώρο, φίλε. Θα ζεσταθεί ο άνθρωπος. Θα ζεσταθεί το κοκαλάκι. Καμία σχέση με το κοκαλάκι του, ρε.